Τρομερός, απίστευτος, ακροβατής στο κενό, στα βραχώδη όρη της Αμερικής. Καλημέρα σας. Κάπως έτσι νιώθουμε λίγο όλοι μας. Δεν το νιώθουμε λίγο όλοι μας, παιδιά, αγόρια, κορίτσια, καλή σας μέρα, καλώς μας ήρθατε. Οι φίλοι στο στούντιο της εκπομπής παρακολουθούν επίσης με κομμένη ανάσα. Αυτή είναι εδώ την ανθρώπινη φιγούρα, δείτε την, να αιωρείται στο κενό, να ισορροπεί πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή, ακριβώς όπως ισορροπεί σε τεντωμένο σκηνή. Η ανθρωπότητα μετά τα όσα συνέβησαν στο Παρίσι και με την τρομοκρατία να εισβάλλει και πάλι με τα καλά στη ζωή μας, αλλά και η κυβέρνηση της Ελλάδας, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που μπορεί χθες με να πέρασε τα προαπαιτούμενα, αλλά μετράει τέτοιες απώλειες που πια κάνει την ισορροπία των 153 βουλευτών ισορροπία τρόμου. Γιατί έρχονται ακόμη δυσκολότερα μέτρα. Έρχονται μέχρι το τέλος του χρόνου το πολύ ένα πακέτο που περιλαμβάνει ασφαλιστικό, περιλαμβάνει εργασιακά, περιλαμβάνει κόκκινα δάνεια επιχειρήματα. Περιλαμβάνει κόκκινα δάνεια, κάρτες, καταναλωτικά κλπ. Των ιδιωτών, που για να δούμε πόσοι μέχρι τότε θα είναι στην κυβέρνηση αποφασισμένοι να τα στηρίξουν και να υπομισθούν το βάρος αυτό. Έχουμε επίσης αυξήσεις και στην τιμή των εισιτηρίων. Δεν τους έβγαιναν τα ψηλά. Δηλαδή είπαν ότι αν κάνουμε αύξηση 20 ευρώ βγαίνει το μειωμένο 0,65, 20 λεπτά εννοώ, 0,65, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε να δίνουμε κάτι ρέστα, οπότε ας το στρογγυλοποιήσουμε να μην έχουμε πρόβλημα με τα ρέστα. Θα βρίσκαμε ψηλά ρε παιδιά. Θα ερχόμασταν με μετρημέρα τα ψηλά κάθε μέρα στο λεωφορείο, γιατί το κάνατε αυτό. Απ' την άλλη, θα μου πεις, υπάρχουν και τα καλοκαιρινά έσοδα από τους τουρίστες. Ο τουρισμός να είναι καλά για να σώζει αυτή τη χώρα. Και εκεί κρατήστε ένα ερωτηματικό, διότι μετράμε πια από χθες μείον μία παραλία στη χώρα αυτή. Θα δείτε ότι οι εγκρεμνείς στην Λευκάδα εξαφανίστηκαν μετά τις σεισμικές δονήσεις εκεί και θα μιλήσουμε με τους ειδικούς να μας πούν αν θα ξαναδούμε τέτοια την παραλία, αν θα προλάβουν να την καθαρίσουν, αν θα μπορέσουν, αν θα τα καταφέρουν, αν η παραλία θα ξαναγίνει επισκέψη, θα μπορεί κανείς να την επισκεφτεί να κάνει μπάνιο όπως παλιά. Στο μεταξύ, το πλάνο το οποίο σήμερα κάνει το γύρο του κόσμου είναι αυτό που έρχεται από το Παρίσι, την ώρα που η αστυνομία ήταν απ' έξω και πολιορκούσε στο διαμέρισμα μέσα στο οποίο βρισκόταν και ο εγκέφαλος των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι. Μία λάμψη έγινε ορατή από πολλά σημεία της Παρισινής πρωτεύουσας. Καταγράφηκε από την κάμερα, είναι αυτή, και είναι η στιγμή που ανατινάζει τον εαυτό της, ιζωσμένη με εκρηκτικά τζιχαντίστρια. Δείτε εδώ, φεύγει κομμάτι του τοίχου, φεύγει το στρώμα πάνω στο οποίο βρισκότανε. Τινάζει τον εαυτό στον αέρα, προκαλεί τρομερές απώλειες. Είναι η εικόνα αυτή που κάνει πραγματικά το γύρο του κόσμου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά μέσα στη διάρκεια της εκπομπής, ξεκινώντας όμως από τα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα. Τι συμβαίνει αυτή την ώρα? Στο Προεδρικό Μέγαρο, η Ειρήνη Σαββοπούλου. Εκεί που θα πάει ο πρόεδρος, θα συναντήσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας. Και Δέσποινα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Και στην ουσία, Δέσποινα, να τον ενημερώσει για το ταξίδι στην Τουρκία, απολογισμό κλπ. Αλλά μην έχουμε και άλλα πράγματα στην ατζέντα τους. Τι γίνεται εντός κυβέρνησης εννοώ. Καλημέρα, Πόπη, εδώ από την Ηρωδοτικού, που αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή τον Αλέξη Τσίπρα να φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο. Πριν από 2-3 λεπτά έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα τουλάχιστον με την κυβερνητική ανακοίνωση, αυτή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Προκόπη Παυλόπουλο αφορά στο ταξίδι του στην Τουρκία. Στις εξελίξεις στο θέμα στο προσφυγικό, εν ώψη μάλιστα και της έκτακτης συνόδου κορυφής, στην οποία θα συμμετέχει και η Τουρκία στις 29 του μήνα. Και βέβαια οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις μετά και την χθεσινή ψηφοφορία, μάλιστα, στην οποία
η κυβέρνηση κατέγραψε απώλειες. Θα πάμε μέχρι τη Βουλή να δούμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Να δούμε τι συνέβη δηλαδή στη Βουλή χθες κατά τη διάρκεια της ψήφισης του πακέτου των προαπαιτούμενων. Αντώνη. Μπορεί το πακέτο με τα προαπαιτούμενα να πήρε την ψήφο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όμως έτσι όπως διαμορφώθηκε με τους 153 βουλευτές, δεν σκόρπισε χαμόγελα. Η κυβερνητική πλειοψηφία, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μετράει 153 βουλευτές, εφού διεγράφησαν ο Στάθης Παναγούλης, ο οποίος επέλεξε να απέχει από την ψηφοφορία, αλλά και ο Νίκος Νικολόπουλος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ο οποίος καταψήφισε και διεγράφει από τον Πάνο Καμένο από την κοινοβουλευτική ομάδα. Να σου πω ότι το κλίμα είναι ακόμα πιο βαρύ. Καθώς χτες το πρωί ζητήθηκε η παραίτηση του Γαβριήλ Σακελαρίδη, ο οποίος είχε εκφράσει ανοιχτά την άποψή του να καταψηφίσει το νομοσχέδιο. Έτσι λοιπόν, δικαιολογούνται πλήρως οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έβγαιναν χθες το βράδυ από εδώ μετά την ψηφοφορία και έλεγαν ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, καθώς το βλέμμα είναι στραμμένο στο επόμενο πακέτο μέτρων που, όπως είπες και εσύ, περιλαμβάνει φορολόγηση αγροτών, εργασιακά και ασφαλιστικό. Και εκεί λοιπόν η αγωνία κορυφώνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, Ειρήνη, πάμε λίγο παρασκήνιο να δούμε τι συνέβη. Και οδηγηθήκαμε τελικό στο να φύγει, να καρατομηθεί επί της ουσίας ο πιο στενός, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του, Αλέξη Τσίπρα, φίλος του χρόνια τώρα, άνθρωπος τον οποίο στηρίχτηκε όταν έστησε την κυβέρνηση αυτή, ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε το βάρος να ενημερώνει δημοσιογραφικά για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Τι έγινε, τι παίχτηκε μεταξύ τους? Οι γνωρίζοντες στο Μέγαρο Μαξίμου, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, θα λέγαμε, γνώριζαν ότι αργά ή γρήγορα αυτή η παρέτηση θα ερχόταν, Πόπη. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης είχε αποστασιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, ακόμη και όταν ήταν υπουργός της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Εξέφραζε σε στενούς του συνεργάτες την δυσφορία του για το στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω. Και μάλιστα στον ανασχηματισμό που έγινε, που όλοι θα θυμόμαστε, τον περασμένο Ιούλιο, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο ίδιος δεν ήθελε να συμμετάσχει στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Θυμόμαστε όλοι, είχε δημοσιοποιηθεί και η έντονη επιφύλαξή του για το αν θα είναι υποψήφιος στις λίστες στις εκλογές του Σεπτέμβρη. Υπήρξαν πιέσεις προς το πρόσωπό του εκ μέρους του Αλέξη Τσίπρα να είναι τελικά, ώστε να μην διασαλευτεί ουσιαστικά η πορεία της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, προς τις εκλογές. Και τελικά ήταν υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας. Ωστόσο, ήταν αναμενόμενο για όσους γνωρίζουν ο Γαβρίλη Σακελαρίδη, ότι κάποια στιγμή αυτή η παρέτηση θα έρχονταν. Έμενε να μπει απλώς η ημερομηνία στην επιστολή της παρέτησής του. Όπως μπορώ να γνωρίζω, είχε ενημερώσει το Μέγαρο Μαξίμου δύο μέρες πριν αναχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας για την Τουρκία. Είχε ενημερώσει αρμοδίως και τον πρόεδρο της Βουλής και τη γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και όλους όσους έπρεπε να γνωρίζουν για τις προθέσεις του. Ωστόσο, πριν φύγει ο Αλέξης Τσίπρας. Λίγο, γιατί εσύ δεν βλέπεις, αλλά μας έδωσαν από το κοντρόλ μια φωτογραφία από τα φοιτητικά χρόνια, που οι δύο άντρες είναι στο ίδιο τραπέζι, στην ίδια παρέα, στο κουτούκι στο οποίο συνήθιζαν να πηγαίνουν. Γαβριήλ Σακελαρίδης με την πράσινη μπλούζα μπροστά-μπροστά. Αλέξης Τσίπρας με την κόκκινη μπλούζα. Πουλοβεράκια ήταν αυτά τότε, έτσι. Πουλοβεράκια. Λίγο παλιά. Όχι, εποχή Ζιβάγκο, Σάκη δεν είναι πιο παλιά. Μου λέει ο Σάκης, πουλοβεράκια Ζιβάγκο. Όχι, δεν Ζιβάγκο. Ζιβάγκο φορούσαν στα νιάτα τους οι παλιοί Πασόκοι. Τώρα οι Σιριζέοι φορούσαν αυτά τα πουλοβεράκια της εποχής. Με τα βε. Τα πουλοβεράκια με τα βε τα φορούσαν οι πιο καινούργοι της Νέας Δημοκρατίας. Που ήταν λίγο στο πιο κυριλέ, λίγο πιο. Κι, ξέρετε το σήμα. Αυτό είναι λίγο παλιά ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, Ειρήνη, τώρα τι γίνεται το ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται το ΣΥΡΙΖΑ, πες μου, ο οποίος κόβει, διαγράφει, φεύγει κόντρα στην ίδια του την ιδεολογία. Μετά λοιπόν ό,τι έγινε με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος αποφάσισε χθες τελικά να στείλει αυτή την επιστολή παρέτησης, στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έκρυβαν τη δυσαρέσκειά τους, περισσότερο για τη συγκυρία που επέλεξε, για τη χρονική στιγμή που επέλεξε ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος να παραιτηθεί. Έτσι λοιπόν ανακοινώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε την παρέτηση αλλά και να παραδώσει την έδρα του, κάτι που θα έκανε ούτως ή άλλως ο κύριος Σακελαρίδης. Μετά από αυτό ήταν ένα σήμα, ουσιαστικά σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στο πώς θα λειτουργεί από εδώ και στο εξής η κυβέρνηση, κάτι που αποδείχτηκε λίγες ώρες αργότερα μετά την αποχή του Στάθη Παναγούλη από την ψηφοφορία. Υπάρχει περίπτωση να κρύβει κάτι άλλο η παρέτηση του κυρίου Σακελαρίδη, λες Ειρήνη? Υπάρχει περίπτωση να το ξαναδούμε μέσα στο άμεσο μέλλον, στην επικαιρότητα? Υπάρχει περίπτωση το όνομά του το ξανακούσουμε και για άλλα θέματα?
ο Γαβρίλης Σακελαρίδης και με την επιστολή του έκανε γνωστό ότι θέλει να απέχει από την πολιτική ζωή. Και από όσο μπορώ να γνωρίζω, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν έχει καμία πρόθεση να ενταχθεί σε κανέναν άλλον σχηματισμό. Λοιπόν, ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα έγιναν χθες στην Βουλή, όταν υπερψηφίστηκαν τελικώς, έστω σε αυτή την ισορροπία του τρόμου, όπως γράφουν σήμερα όλοι, το πακέτο των μέτρων με τα προαπαιτούμενα. Για να το δούμε. Ψήφισαν συνολικά 290 βουλευτές επί της αρχής του σχεδίου νόμου. Ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές, όχι ψήφισαν 137, παρόν 0. Συνεπώς, το νομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών, επίγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Βλέπουμε ότι μπαίνουν στο Προεδρικό Μέγαρο αυτή τη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός μόλις πέρασε την πύλη, συνοδευόμενος από τον κύριο Παπά αλλά και την κυρία Γεροβασίλη. Πηγαίνουν λοιπόν στο Προεδρικό Μέγαρο, στο ραντεβού το οποίο είχαν τι ώρα, στις 10 και είναι τι ώρα, Αλέξανδρε? 10 και... Γιατί βλέπω ότι μου στείλε ένα μήνυμα 5 και 10. Ο Βασίλης ο Τερζάκης. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, τον ξέρεις και στον Βασίλη τον Τερζάκη. Πολύ φίλος μου, πολλά χρόνια. Τον έχουμε, τον Βασίλη τον Τερζάκη. Ξέρω. Συνεργασία, μια χαρά, εξαιρετικός. Έχεις κάνει τρομερή επιλογή ανθρώπου. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Μου στέλνει μήνυμα εδώ κάτι, θα το δω μετά, αλλά μου κρύψε την ώρα, κατάλαβες. Λοιπόν, μπορούμε να ξανασυνεχίσουμε με το βίντεο, λέτε, ή να το δούμε μετά? Ωραία, το είδαμε το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει με τα προαπαιτούμενα αυτά τα οποία περάσανε χθες, όσο θα διαρκεί η συνάντηση Τσίπρα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι πέρασε χθες? Για να τα δούμε. Τα προαπαιτούμενα δεν έχουν τέλος πρώτα απ' όλα. Έτσι, τελειώνουμε το ένα πακέτο, ξεκινάμε το άλλο πακέτο, να βρούμε τι έχει. Για πέντε χρόνια τώρα προαπαιτούμενα περνάμε. Ακριβώς. Ψηφίσατε δηλαδή χθες το πρώτο πακέτο προαπαιτούμενων, που ήταν προαπαιτούμενο για την εκταμείευση των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ξεκινάμε άμεσα τη συζήτηση για το δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων, που είναι προαπαιτούμενο για την εκταμείευση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Δεν μου λες να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά? Ναι, σου κάνω την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Το προαπαιτούμενο αυτό την ξεκλειδώνει τη δόση? Γιατί ναι, έχουμε περάσει άλλες φορές προαπαιτούμενο που δεν πήραμε λεφτά. Σήμερα έχουμε Euro Working Group, όπου προφανώς, τουλάχιστον εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, θα δώσει το πράσινο φως για να εκταμειευθούν τα 2 δις, όχι και τα 10 δις που είναι για την ανακεφαλαιοποίηση. Τα 10 δις είναι δεδομένα, απλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης για να δούμε τι ποσό χρειαζόμαστε από τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Τα 2 δις θα δοθεί εντολή να εκταμειευθούν σήμερα, θα μπουν στα ταμεία τις επόμενες ημέρες και θα πάνε σύμφωνα με την κυβέρνηση σε χρέη που έχει το δημόσιο προς τους ιδιώτες για να αρχίσει να κινείται λίγο χρήμα στην αγορά. Για άνοιξε λοιπόν το χθεσινό πακέτο και δείξτε μας τι έχει μέσα. Λοιπόν, το σημαντικότερο όλων του χθεσινού πακέτου ήταν προφανώς τα κόκκινα δάνεια. Μάλλον η προστασία της πρώτης κατοικίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τελευταία στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση πρόλαβε να κουρέψει λίγο αυτή την προστασία και να βάλει παγίδες στην κατηγορία του 25%, δηλαδή σε αυτή την κατηγορία που λένε ότι είναι πλήρως προστατευμένη από τους πληστηριασμούς. Και τι εννοούν παγίδες? Πρώτα απ' όλα μπήκε ξεκάθαρα ο όρος του συνεργάσιμου δανειολήπτη. Θα πρέπει δηλαδή κανονικά να πληρώνει ό,τι μπορεί να πληρώνει, να μιλάει με την τράπεζα. Άμα τον παίρνει στις πρακτικές, να σηκώνει το τηλέφωνο και να μην του το κλείνει το τηλέφωνο, γιατί και αυτό είναι μέσα στους όρους του συνεργάσιμου δανειολήπτη κτλ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ενώ μέχρι τώρα η εικόνα που μας είχαν δώσει οι υπουργοί ήταν ότι μπορεί και να μην πληρώνει τίποτα ο δανειολήπτης που ανήκει σε αυτή την κατηγορία, ότι υπάρχει πλέον πληρωμή ελάχιστης συνεισφοράς. Θα πρέπει να πληρώνει έστω και κάτι που θα είναι 5-10% της συνολικής δόσης. Το υπόλοιπο κομμάτι που θα το πληρώνει το δημόσιο, θα το ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος μαζί και με τη δόση. Τι αλλάζει δηλαδή? Μισό λεπτάκι λίγο. Θέλεις να μου πεις ότι το πόση δόση θα πληρώνει κάθε μήνα αυτός που είναι στα κόκκινα, δεν έχει λεφτά, δεν έχει τίποτα, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και έχει μπει στην προστασία του 25% των κόκκινων δανείων. Το πόση δόση θα πληρώνει λοιπόν? Δεν θα τα αποφασίζει το δικαστήριο που είναι αρμόδιο και που λογικά κανείς σκέφτεται ότι ένα δικαστήριο θα αποφασίσει, αλλά θα τα αποφασίζει η τράπεζα. Ακριβώς. Θα τα αποφασίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Διότι τι εννοείς με αυτό? Αυτό που λένε στην κυβέρνηση είναι ότι επειδή ο υπολογισμός της δόσης θα γίνει βάσει της εμπορικής και όχι της αντικειμενικής αξίας, τα δικαστήρια δεν μπορούν να βρουν ποια είναι η εμπορική αξία. Η Τράπεζα της Ελλάδας μπορεί να το βρει. Συγγνώμη, από τις τράπεζες δεν προστατεύεται με αυτό το νομοσχέδιο ο δανειολήπτης? Ναι. Από τις τράπεζες που θέλουν να βγάλουν το σπίτι του σε πληστηριασμό και του λες να πληρώσει τη δόση που θα το ορίσει η τράπεζα? Αλλάζουμε εποχή πλέον. Βάζει το λύκο, φυλάει πρόβατα. Η λογική είναι ότι θα είναι μια αγαστή συνεργασία μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών για να ξεπεράσουμε αυτό το λούκι που λέγεται κόκκινα. Αυτό το συνεργάσιμο δανειολήπτη για να μπει μέσα στο 25 σημαίνει ότι ακούω, βλέπω τράπεζα, ντάγκ, πέντε προσοχές. Μιλάω με το φίλο μου τον τραπεζίτη που με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει έλα πλήρωσε. Δεν του το κλείνω, δεν του κρατάω μούτρα.
του μιλάω, όποτε με πάρει τηλέφωνο. Κι αν εκείνη την ώρα πραγματικά έχω δουλειά. Δηλαδή, έχω δουλειά. Στέλνεις ένα μήνυμα, δεν μπορώ, θα σε πάρω σε λίγο. Για να μην παρεξηγηθεί και σκόψει τη δόση. Θα τα δέχονται τα μηνύματα. Παιδιά, είναι να τρελαίνεσαι. Είναι να τρελαίνεσαι. Οι εισπρακτικές θα μας παίρνουν πάλι ή θα τα η ίδια η τράπεζα. Οι εισπρακτικές πλέον είναι μέσα στη λογική της συνεργασίας με την τράπεζα. Μάλιστα. Παλιότερα υπήρχε μια λογική ότι οι εισπρακτικές είναι ένας ιδιώτης κτλ. Οι εισπρακτικές συνεργάζονται πλέον κανονικά με τις τράπεζες. Περίμενε. Όπως έχουμε σε κάποιες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που έχουμε τον προσωπικό μας υπάλληλο που μας εξυπηρετεί. Έτσι. Και του λέμε, έλα βρε Δημητράκη, τι κάνεις. Τώρα θα έχουμε τον προσωπικό μας τραπεζίτη, σε εισαγωγικά, που θα σε παίρνει τηλέφωνο και θα σου λέει, έλα δεν πλήρωσες. Δεν πλήρωσε και του λες εσύ τι κάνεις βρε Δημητράκη. Ναι, ναι, ναι. Δεν βγαίνω, δεν έβγαινα. Το ξέχασα, έρχομαι και τέτοια, μην κλείσει σε 10 λεπτά είμαι εκεί. Καλά, και μιλάμε ότι παίζουν με τον πόνο των ανθρώπων, προφανώς, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους και να βρεθούν άστεγοι στους δρόμους. Ναι, εννοείται. Γιατί μιλάμε για τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων. Και μην ξεχνάμε ότι το Δούνου του είχε πει: φτιάξτε κοινωνικές δομές για να καλύψετε τους αστέγους που θα δημιουργήσετε μετά. Περίμενε, γιατί πάει ένα και μπορεί να τρόμαξει ο κόσμος. Και αν σκεφτείτε να αρχίσετε να κάνετε οικονομίες για να πληρώνετε τη δόση, να αφήσετε το αυτοκίνητο στην άκρη, να το πουλήσετε, να το δώσετε στο κράτο, το χαρίστε. Το κάνετε γλάστρα. Μην πληρώνετε επιβάρηση. Και να κινήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να έχετε υπόψη σας ότι ακριβένει το εισιτήριο. Και να έχετε ψηλά μαζί σας. Δηλαδή, μην περιμένετε ρέστα από το κράτος. Δεν έχουν να δώσουν. Και γι' αυτό και η αύξηση βγήκε κομματάκι παραπάνω από ό,τι την υπολογίζανε. Αυτό είναι να κλαις και να γελάς μαζί. Δηλαδή, το ακούσαμε ιδέα. Από τα χείλη του αρμόδιου υπουργού, ο οποίος τέλος πάντων και σοβαρός άνθρωπος. Η αύξηση θα ήταν 1,30 γιατί το 23% τόσο. Έχω τον Άρη μπροστά στα λεωφορεία. Έλα, Άρη. Speechless και ο Άρης. Άφωνος και αυτός. Δηλαδή μιλάει, δεν βγαίνει φωνή, δεν αντέχει. Πλάκα μου κάνεις τώρα, έτσι. Το έχει πατήσει το λεωφορείο. Πάτησε το λεωφορείο το καλώδιο. Μην κάνεις τέτοιες πλάκες, μωρεσάκι. Είναι ασύρματο. Δεν το βλέπω ότι είναι ασύρματο. Νόμιζα ότι έχει καλώδιο. Εγώ εξάλλου είμαι των παλιών εποχών. Που βγαίναμε με τα καλωδιάκια μας σαν τους τραγουδιστές στην πίστα. Αποβολούσαμε καλούμπα. Άνοιξε λίγο το πλάνο να το δω που βρίσκεται. Θέλω να δω, να βεβαιωθώ. Να βεβαιωθώ. Όχι, δεν το έχει πατήσει. Κόλλησε και το live view. Είναι σαν τη διαφήμιση με το post. Την έχει δει αυτή που τρέχει ο τύπος με το μηχανάκι. Αυτό και είναι. Ένα καλώδιο. Αυτό. Ξεκινήσε από τη φυσιά και φτάσει στο κέντρο. Αυτή είναι έξυπνη διαφήμιση. Πάρα μπράβο στους ανθρώπους που τη σκεφτήκατε. Εξαιρετική και πολύ ωραία γυρισμένη. Σε πηγαίνει σε νησί καλοκαίρι, ξεχνά τα προβλήματά σου όλα. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα των δανείων. Γιατί δεν ήταν μόνο αυτά τα καλά. Είχαν και άλλα καλά χθες. Δηλαδή, θα πρέπει η δόση του δανείου που θα οριστεί για αυτό το 25% που είναι σε πολύ άθλια οικονομική κατάσταση να μην. Να μην φέρνει επιδείνωση τη θέση των πιστωτών. Ποιο δηλαδή. Περίμενε τώρα, περίμενε. Θέλω να κλάψω. Δεν μπορώ. Κάτσε λίγο να σε ακούσω. Κάτσε, γιατί έχω κι άλλα για να κλάψω. Περίμενε. Αν κάποιο είναι πανφτωχό, δεν έχει στον ήλιο μοίρα, έχει χάσει τη δουλειά του, δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά του και δεν έχει και σπίτι πέρα από αυτό που μένει μέσα και δεν μπορεί να πληρώσει τη δόση, θα συνυπολογίζει η τράπεζα μην έρχεται σε δύσκολη θέση που δεν θα εισπράττει τη δόση. Εννοείται. Και θα βγαίνει κερδισμένη τράπεζα. Για να μην βγει πολύ χαμένη η τράπεζα. Δεν μπορώ, παιδιά. Θέλω να καθίσω. Φέρτε μου μια καρέκλα. Με πιάνει μια σκοτωδίνη. Τι εννοούμε με αυτό. Εννοούμε ότι θα πρέπει η δόση που θα οριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος να συνυπολογίσει ότι εάν το σπίτι αυτό πληστηριαζόταν, τι χρήματα θα έφερνε στην τράπεζα. Άρα η δόση θα πρέπει στο σύνολό της, όταν θα αποπληρωθεί το δάνειο, να φέρει τα χρήματα που θα έφερνε το σπίτι αν πληστηριαζόταν. Όχι λιγότερη από αυτά τα χρήματα. Το ενίκιο δηλαδή, με λίγα λόγια, που θα δίνεις. Στο σύνολό του, όταν θα τα μαζέψει όλα μαζί, να έφερνε τα λεφτά εάν πληστηρίαζε το σπίτι ή η τράπεζα. Για να μην στο πληστηριάσει. Που αυτό δεν πάει να πει ότι το γλιτώνει και σίγουρα, γιατί είπαμε ότι μετά τα 3 χρόνια όλα αυτά αλλάζουν πάλι. Έτσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και επίσης. Όχι, μισό λεπτό. Μετά τα 3 χρόνια αλλάζουν. Μετά τα 3 χρόνια. Το έχουν δέσει κόμπο. Αν δηλαδή, λέω εγώ τώρα, γίνουν εκλογές. Και έρθει ένας άλλος πρωθυπουργός που θα πει: εγώ δεν θα πληστηριάσω κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζί. Ωραία, να φωνάξει εδώ την Τρόικα, να το ξανασυζητήσει, να συμφωνήσει Τρόικα, να αλλάξει όλα αυτά. Αδύνατο. Γιατί? Προς το καλύτερο, πάρα πολύ δύσκολο. Καλά, δύσκολο λες. Άμα σκεφτείς ότι οι δανειστές εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν από την πρώτη χρονιά που έχουν έρθει εδώ, αυτό που λένε είναι άρση απόλυτη της προστασίας της πρώτης κατοικίας, είστε κακοπληρωτές, πρέπει να μάθετε να πληρώνετε. Και αν σκεφτείς ότι έχουμε υπογράψει, θα το δούμε αυτό από την 1η-1η του 2016. Εννοείται. Και έχουμε υπογράψει 5 χρόνια πριν και 3 χρόνια πριν και κάθε φορά που φέρνανε μνημόνιο μπροστά μας, εμείς λέγαμε θα το δούμε από 1η-1η-2016. Τότε είμαστε σε θέση πραγματικά. Το καλύτερο θα κράτησε για το τέλος όμως. Αφού λοιπόν,
Αφού λοιπόν το δημόσιο θα σε στηρίξει να πληρώνεις τη δόση σου, γιατί δεν έχεις να την πληρώνεις όλα και θα σου δίνει λεφτά και περάσει τα δύσκολα, μετά από κάποια χρόνια αυτά τα λεφτά θα τα δώσεις πίσω στο δημόσιο. Χαλάλι του. Ας περάσω τα δύσκολα. Θα τα περάσω τα δύσκολα και θα τα δώσω πίσω. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα τα περάσω τα δύσκολα. Και γιατί στο λέω αυτό? Γιατί όσοι σπουδάζουν, για παράδειγμα, στη Βρετανία, φέρνω ένα παράδειγμα, παίρνουν δάνειο φοιτητικό από το κράτος το βρετανικό, το οποίο αποπληρώνουν στο κράτος φυσικά για τις σπουδές τους, όταν το ετήσιο εισόδημά τους φτάσει να είναι 30.000 λίρες το χρόνο. Ναι, φέρνω ένα παράδειγμα. Δεν είναι έτσι. Θα δεν είναι έτσι? Βάση της εισοδήματος, είναι βάση χρόνων. Μάλιστα. Ότι στα τάδε χρόνια που θα περάσουν θα αρχίσει να αποπληρώνει πλέον το δάνειο ή θα κεφαλαιοποιηθεί τη δόση σου, στο συνολικό κόστος δηλαδή, και αρχίζει να το πληρώνει σε μένα και στην τράπεζα. Μάλιστα. Βλέπω τον έτοιμο τον Άρη Λάμπο. Μας ακούς τώρα, Άρη, να μας δώσεις ρεπορτάζ για το. Να σε ακούμε, εσύ μας ακούς. Εμείς να σε ακούμε το ερώτημα. Σας ακούω. Είναι ασύρματο το μικρόφωνο, Άρη. Εγώ σας ακούω κανονικά. Ασύρματο το λεωφορείο, δεν μας πάτησε κανένα καλώδιο και σήκω στο μικρόφωνο το πούμε, είμαστε άπιστοι το μάδες. Εντάξει, μας έπεισες. Ασύρματο και ευέλικτο. Για πάμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε ευέλικτο, λοιπόν. Είδατε λοιπόν τους ανθρώπους που ερχόντουσαν... Είδατε τους ανθρώπους που ερχόντουσαν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή τη στιγμή πληρώνουν ένα 20 το ενιαίο και 60 λεπτά το μειωμένο. Από την αρχή του χρόνου λοιπόν η κυβέρνηση λέει προτείνει να γίνει αύξηση 10%. Επομένως, κανονικά θα πιστεύουμε ότι θα πάει στο 1,32 και στα 66 λεπτά. Αυτοί οι περίεργοι αριθμοί όμως που διαμορφώνονται, από ό,τι φαίνεται δεν βολεύουν και δεν έχουμε να δώσουμε ρέστα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάνε τα εισιτήρια το ενιαίο στο 1,40 πόπι και το μειωμένο στα 70 λεπτά. Για να έχει το κράτος να μην ψάχνει τα λιράκια δηλαδή. Τα λεπτά, πεντά λεπτά. Τώρα σοβαρά μιλάμε, βρε Αλέξανδρο. Επίσης να σου πω ότι είναι... Να σου πω, έτσι λένε. Ότι μιλάνε σοβαρά. Εννοώ. Όχι ρε, μήπως αυτό είναι καμιά φήμη που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και, και στα μέσα και δεν θέλει και πολύ να γίνει τώρα μια φήμη. Ελπίζω να είναι φήμη. Δεν ήμουν στη συνέντευξη τύπου που λένε ότι το είπε ο κύριος Σπρίτζης. Ελπίζω πως είναι φήμη και ότι απλά κυκλοφόρησε ως φήμη. Ή ότι δεν υπόθηκε ποτέ επίσημα αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι λογική αυτή. Δεν θα βρίσκαμε να δίνουμε ρέστα. Θα μέναμε από κέρματα. Εντάξει. Μπορεί να είναι και... Λοιπόν, Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε λίγο μέχρι το Δημήτρη Σουλτογιάννη στην Αμερική να δούμε τι καινούργια μαθαίνουμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί εκεί να δείτε ωραίες ιδέες που έχουν βάλει στο μυαλό τους. Δημήτρη. Καλή σας ημέρα. Να συνεχιστούν οι περικοπές, λοιπόν, Πόπη, κυρίες και κύριοι, στους μισθούς. Έτσι. Σε 5 ευρωπαϊκές χώρες που χτυπήθηκαν από την κρίση, μεταξύ αυτών και η χώρα μας, η Ελλάδα. Έτσι. Αυτό το συστήνουν, να σας πω, εμπειρογνώμονες του Ταμείου. Δίνουν και ποσοστό περικοπής. 2% από ό,τι. Άλλο 2% κάτω. Πώς το εξηγούν όμως, για να καταλάβει ο κόσμος πώς το εξηγούνε. Σύμφωνα λοιπόν με τους συντάκτες αυτής της μελέτης, θεωρούν ότι η χώρα μας θα γίνει πιο ανταγωνιστική. Δηλαδή ότι ο μετριασμός. Ναι, γιατί έχουμε τρελαθεί στην ανταγωνιστικότητα με τις περικοπές 5 ετών. Έτσι. Να γίνουμε λίγο ακόμα. Οι εμπειρογνώμονες του Ταμείου λοιπόν υποστηρίζουν πως ο μετριασμός των μισθών στις χώρες που χτυπήθηκαν από την κρίση αυξάνει την παραγωγή τους. Αυτή είναι η επίσημη εξήγηση που δίνουν. Πριν 2-3 μέρες δόθηκε στη δημοσιότητα αυτό. Όπως είπε και ο Δημήτρης, αυτό είναι έκθεση εμπειρογνώμονα. Πάντα υπάρχουν τέτοιες εκθέσεις στο Δούνου του. Απλά δείχνει το κλίμα που υπάρχει στο εσωτερικό του Δούνου του για το πώς μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί στην Ελλάδα. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό είναι η πρόβα τζενεράλε, γιατί έρχεται ακόμη χειρότερο πακετάκι μέχρι τέλος χρόνου, εν πάση περιπτώσει στο επόμενο διάστημα, που έχει μέσα ασφαλιστικό, έχει μέσα δάνεια και επιχειρηματικά και των ιδιωτών, εργασιακά. Έχει πράγμα, όχι αστεία. Στο ασφαλιστικό τι ετοιμάζονται? Είχαμε χθες την συνάντηση του κ. Κατρούγκαλου με τους επικεφαλείς των δανειστών. Δεν είχαμε αποτελέσματα από, από τη χθεσινή συνάντηση. Το κλίμα λέει ότι δεν ήταν πολύ ευχαριστημένοι οι δανειστές, γιατί δεν πήγε συγκεκριμένη πρόταση ο κ. Κατρούγκαλος, όπως είχε πει η κυβέρνηση, ότι θα πάμε πρόταση για το πώς θα έρθουν αυτές οι περικοπές. Επιμένω ότι οι περικοπές πρέπει να γίνουν εδώ και τώρα στο σύνολό τους. Ναι. Μέχρι και 20% μπορεί να φτάσουν αυτές οι περικοπές. Και η ελληνική πλευρά λέει να κάνουμε τη μεταρρύθμιση, να δούμε τι βγαίνει και να δούμε τι περικοπές πρέπει να κάνουμε μετά, γιατί δεν έχουμε ακόμα και τις αναλογιστικές μελέτες. Δεν θέλουν να περιμένουν όμως οι δανειστές. Προϋπολογισμός πότε φτάνει στη Βουλή το προσχέδιο? Σήμερα θα φτάσει στη Βουλή. Δεν περιμένουμε μεγάλες εκπλήξεις. Ίσως η μεγάλη έκπληξη να είναι στην ύφεση που θα είναι χαμηλότερη από το προσχέδιο. Το προσχέδιο ήταν πάνω από 1%, 1,3%. Τώρα λένε ότι μπορεί να είναι ύφεση του 16% και κάτω από το 1%. Αυτό θα είναι καλό. Πόσο βαρύ θα είναι το προσχέδιο? 4 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα είναι. 4 δισεκατομμύρια επιπλέον. 1,6 τα έσοδα και 2,3 στις δαπάνες. Μάλιστα. Λοιπόν,
Δώσ' μας και ΦΠΑ και τέλη κυκλοφορίας για να κλείσουμε με αυτό, διότι κλείσανε τα τέλη κυκλοφορίας. Έχουν αποφασίσει πόσα θα πληρώσουμε, ας τα δούμε. Λοιπόν, εντάχει θα τα δούμε, γιατί λίγο πολύ... Δείτε όμως λίγο, σας παρακαλώ πολύ, δείτε μια εικόνα την οποία πριν από λίγο γράψαμε από τα διεθνή πρακτορία. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία τώρα. Είναι εικόνες από το Παρίσι σημερινές, τωρινές, λίγα δευτερόλεπτα πριν. Δείτε λίγο τι έγινε έξω από τον μπιστρό στο οποίο έγινε η επίθεση και έχασαν τη ζωή τους πολλοί από τους πολλά από τα θύματα της, των επιθέσεων στο Παρίσι. Δείτε πώς έχει κατακλειστεί ο χώρος από λουλούδια, ανθοδέσμες, λίγα άνθη, κυροπήγια, πώς τα λένε, κεράκια, σύμβολα, ο πύργος του Άιφελ και τα δύο πεζοδρόμια και οι δύο γωνίες εκεί που οι άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή είναι γεμάτα από λουλούδια. Θυμάμαι πάντα τα λογάκια του μικρού παιδιού που του είπε ο πατέρας του ότι με λουλούδια και κεριά θα προστατευτούμε εμείς απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις. Να το λοιπόν, το Παρίσι, αυτή την εικόνα στέλνει στον κόσμο. Τέλη κυκλοφορίας, Αλέξανδρε. Λοιπόν, τέλη κυκλοφορίας. Έχουμε πλέον επιτέλους το τι θα πληρώσουμε για το 2016. Μέχρι εδώ δεν υπάρχει καμία. Όχι, συγγνώμη, εδώ είναι τα. Τι είναι αυτό. Τι μηδέν. Με βάση τις εκπομπές. Έως 90 ευρώ είναι 0, δεν πληρώνεις τίποτα. Μέχρι τώρα είναι η ρήπη. Δεν πληρώνεις τίποτα έως 90 ρήπους. Μέχρι τώρα ήταν ως 100. Άρα έχει αλλάξει. Όταν περπατάμε είναι το έως 90 ρήπη. Είναι για το αυτοκίνητο, είναι τεχνολογία, Euro 5 και μετά έτσι. Α, μάλιστα. Ναι. Εκπέμπεις ως 90 ρήπους, δεν πληρώνεις τίποτα. Πλέον υπάρχουν από 90 έως 100, είναι μια καινούργια κατηγορία, θα πληρώνεις 9 λεπτά. Αυτό είναι το πολλαπλασιάζεις με τους ρήπους που εκπέμπει το αυτοκίνητό σου. Δεν είναι 90 λεπτά μόνο. Είναι 90 λεπτά επί 100 τόσο. Σε παρακαλώ, έτσι δεν μπορώ. Έχει γύρει το κεφάλι μου, Καζάρι. Πού ξέρω εγώ πόσους ρήπους εκπέμπει το αυτοκίνητό μου. Γράφει πάνω η άδεια κυκλοφορίας. Α, μάλιστα. Το γράφει πάνω η άδεια κυκλοφορίας. Λοιπόν. Παιδιά, συγγνώμη, δεν ψάχνω και τις άδειες. Θα το μαθαίνουμε. Γιατί ξέρατε εσείς, αγαπητοί, πόσο εκπέμπει το αυτοκίνητό σας. Όχι. Ορίστε. Κι εγώ. Την ίδια πορεία έχω. Όσοι έχουν τελευταία... Το υγραέριο μου λέει ο Γιώργος. Έχει υγραέριο, Γιώργο. Έχει όσοι υγραέριο. Έχουν τελευταία πενταετία αυτοκίνητο ξέρουν πώς πληρώνουν γιατί έχουν πληρώσει τα προηγούμενα χρόνια. Τι το υγραέριο. Τι πληρώνει. Πληρώνει κανονικά για το υγραέριο. Πληρώνει κανονικά. Με μηδέν ρήπη δεν πληρώνει. Θες να πληρώσεις. Όχι, όχι, λέει. Λοιπόν. Εγώ τα προηγούμενα χρόνια πληρώνα μηδέν γιατί είχα αγοράσει αυτοκίνητο αυτά τα αντιρρυπαντική που λένε. Ωραία. Ανάλογα άμα είσαι πάνω από 90 ή κάτω από 90 θα πληρώσει ή όχι. Μάλιστα. Θα το δώσω την άδεια. Δώσε μου την άδεια το μεσημέρι μετά την εκπομπή. Μισό λεπτό φεύγω πάνω από την άδεια. Να σου πω. Λοιπόν, 121-140 από 1,1-1,20, 141-160 από 1,7-1,85, από 161-180, 2,25-2,45. Υπάρχουν αυξήσεις δηλαδή σε όλους τους ρήπους. Και από 181-200-255-278, 201-205-280-305, άνω των 251-34-385. Λίγο με μπέρδεψε αυτή η κάρτα που κάναμε, αλλά δεν πειράζει. Θα πολλαπλασιάσουμε τους ρήπους επί τόσου. Ναι. Εντάξει. Ρήπη επί 250, 2 τέτοιο, 1,80 κλπ. 0,80 κλπ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις και άλλα. Έχει τα συνολικά. Μια γρήγορη ματιά να ρίξουμε. Δεν θα τα πούμε γιατί σε βλέπω. Έχεις ήδη αυτό. Αυτά εδώ. Μέχρι τα 1357 είναι ίδια ακριβώς όπως πληρώναμε και πέρυσι. 1358-1548 υπάρχουν αυξήσεις. Κάτσε, γιατί αυτή την κάρτα την καταλαβαίνω τώρα. Ωραία. Εγώ λοιπόν που είμαι σε αυτή την κατηγορία. Είσαι σε αυτή την κατηγορία. Πέρσι πλήρωνα 0. Πέρυσι πλήρωνες. Όχι, δεν πλήρωνες 0. Πλήρωνα μηδενικό. Όχι, πλήρωνες 120. Αφού δεν μου ήρθανε. Πλήρωνες 120. Όχι, είσαι καινούργιο αυτοκίνητο. Καινούργιο αυτοκίνητο, ναι. Πενταετίας πληρώνουν βάσει των ρήπων. Ήσουν άρα κάτω από τους 100 ρήπους. Αυτό σου λέω. Ωραία. Αυτό είναι για πενταετία και πριν. Α, αυτό είναι για πέντε πριν. Πέντε πριν. Μάλιστα. Κατάλαβες. Είναι τα παλιά τέλη. Όπως πληρώναμε παλιά τέλη. Λοιπόν, 1358-1548, λοιπόν, εκεί υπάρχουν αυξήσεις για τα πιο καινούργια αυτοκίνητα. 1549-1738, εδώ πλέον ξεκινάνε παντού οι αυξήσεις για τα πιο καινούργια και μειώσεις για τα πιο παλιά. Δηλαδή, μέχρι το 2000 μείον 15, μέχρι το 2001 και μετά υπάρχουν αυξήσεις. Αυτές είναι οι δύο κατηγορίες που λίγος πολύ δεν θα δούνε πάρα πολύ έτσι να βαραίνει το πορτοφόλι ή θα δούνε και μικρές αυξήσεις 15-30 ευρώ. Στην επόμενη και τελευταία κάρτα, μόλις έρθει, θα δούμε ότι εδώ έχουμε αυξήσεις, μειώσεις σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες γιατί είμαστε ακόμα στα έτη έως 2005. Δεν τους λέμε τι, θα δούνε ότι θα είναι χαμηλότερα τα τέλη κυκλοφορίας σε σχέση με αυτό που είχαν πληρώσει. Όχι πολύ, χαμηλότερα όμως. Είναι καλύτερο έστω και σε σχέση με αυτό. Μάλιστα. Από 2005
και πάνω πλέον αρχίζουν και έρχονται οι αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας. Γιατί εδώ θεωρείται ότι είναι πιο καινούριο το αυτοκίνητο, πρέπει να πληρώσουμε και κάτι και τέλος πάντων πρέπει να βγάλουμε και λεφτά. Αυτή είναι η λογική που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό δημόσιο. Πρέπει να πληρώσεις. Το ζήτημα είναι αν αυτές οι αυξήσεις που θα έρθουν για τα λίγο πιο καινούργια αυτοκίνητα και μεγάλες αυξήσεις για τα αντιρρηματική κυκλοφορία θα φέρουν πινακίδες στα ταμεία των εφορίων. Τον πόνο μας μπορούμε να τον πλήξουμε σε κάποια ποτήρι κρασί ή θα το πληρώνουμε ακριβά κι αυτό. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πως θες να τα δεις. Μπορείς να πανηγυρίσεις γιατί ο φόρος μειώθηκε. Ποιος φόρος μπορείς να κλάψεις γιατί ο φόρος μπήκε. Τι θες από τα δύο. Το λογικό. Το λογικό είναι δεν υπάρχει το πρώτο κομμάτι που λες. Γι' αυτό σου λέω. Το πρώτο κομμάτι είναι το παράλογο. Σταματήστε το. Έχετε καταλάβει τι λένε. Μειώνουμε το φόρο. Δεν υπήρχε φόρος. Το βάλανε στην κουβέντα πριν από λίγο. Και τώρα λένε το μειώνουμε το φόρο που είπαμε ότι θα βάλουμε. Δηλαδή, πώς κάνανε στο Χότζα. Που βάζανε στο σπιτάκι του Χότζα. Έλεγε ο Χότζας, δεν μπορώ, πνίγομαι εδώ μέσα. Πολύ μικρό το σπίτι. Μόνος του. Πάρε ένα γάιδαρο μέσα. Δεν μπορώ, πνίγομαι πάρα πολύ εδώ μέσα. Είναι μικρό το σπίτι. Πάρε και μια γελάδα. Πάρε και ένα κατσίκι, πάρε και ένα πρόβατο, πάρε και πέντε κότες. Στο τέλος αρχίζανε και τα βγάζανε όλα αυτά από μέσα. Έμεινε, είπε, τι ωραίο σπίτι έχω. Μια χαρά, ευρυχωρία. Έτσι κάπως και με τους φόρους. Από 04 λοιπόν στο 02 φόρο για τα κρασιά. Έλα να δώσεις εσύ, σε παρακαλώ, τις ταμπλέτες σήμερα. Γιατί έχουμε πήξει με τους φόρους που μας είπες τόσες ώρες. Σου φέρνω τα χαρακτηριστικά. Πάρα τώρα. Πολύ ωραίες ταμπλέτες. Εσύ θα χαρίσεις στους τηλεθεατές τα υπέροχα αυτά τα ταμπλετάκια μας. Αν δεν μου ζητήσετε λεφτά, να τη χαρίσω μια χαρά. Βεβαίως. Λοιπόν, πώς είπες. Αν δεν μου ζητήσετε λεφτά για να του το δώσω εγώ να του το κεράσω. Με το τηλεφώνημα. Με το τηλεφώνημα. Λοιπόν, καταπληκτική προσφορά τη MLS για δύο νικητές. Έτσι. Ελά, τα λιγουρεύεστε, Τα θέλετε, τα λιγουρεύεστε. Τα λιγουρεύεστε. Στείλτε στο 14748 μήνυμα και κερδίστε δύο καταπληκτικά τάμπλετ. Χωρίς τους αρχαίους. Χωρίς τους αρχαίους. Χωρίς τους αρχαίους. Χωρίς τους αρχαίους. Με τους νέους λοιπόν, μέσα. Λοιπόν, τέρμα τελείωσες. Φέρ' το χαρτί εφυγής, είσαι καλύτερος από μένα. Τρέμει η θέση μου, δεν θέλω. Εδώ, θα λυσοδεθώ. Τρέμει η θέση μου. Όχι από μένα. Από σένα είσαι καλύτερος, τελεία. Λοιπόν, διάλειμμα θα πάμε και θα γυρίσουμε σε λίγο. Τα θέλετε, τα λιγουρεύεστε. 14748 ερχόμαστε. Έχουμε επιστρέψει κοντά σας. Εμείς και η διπλή μας προσφορά. Σήμερα έχουμε δύο τάμπλετ, τα οποία θα γίνουν δικά σας μέσω του 14748. Τηλεφωνήστε τώρα και διεκδικήστε τα γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικά. Θα δύο τυχεροί λοιπόν. Σήμερα το μεσημέρι θα ξέρουμε ποιοι θα είναι. Οι πιο γρήγοροι από όλους. Σε MLS είναι, δείτε το τι όμορφο. Είναι υπέροχο, είναι κομψό, κομψότατο, ελαφρύ, γρήγορο. Σε στέλνει τον προορισμό σου μιλώντας του στα ελληνικά. Είναι πραγματικά απίστευτο. Λέω να ακούσουμε μία μπάντα. Και όχι μία. Όλες οι μπάντες των σωμάτων ασφαλείας είναι στον δρόμο αυτή την ώρα, στο Σύνταγμα. Για ποιο λόγο, τι συμβαίνει εκεί λοιπόν. Δεν είναι ακριβώς αυτή η μπάντα των σωμάτων ασφαλείας. Από ό,τι βλέπω. Άρη. Πρόκειται για την μπάντα του πολεμικού ναυτικού που αυτή τη στιγμή κάνει πρόβα για την εκδήλωση της Κυριακής που έχουν γιορτάσει ένωση με την μπάντα του πολεμικού ναυτικού. Κι όμως, Πόπη, και αυτή τη στιγμή να σου πω παίζουν σε διασκευή το φάντασμα της όπερας, διασκευή σε heavy metal. Εκπληκτική όπως είναι. Όπως μπορείς να δεις, τους αποθεώνει. Είναι εκπληκτική, τους αποθεώνει ο κόσμος που έχει μαζευτεί και είναι μόνο μία πρόβα σκέψου. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι με τα πολιτικά τους και κάνουν πρόβα στον ήχο. Πρόσεξε να σου πω τώρα, μου λένε από το κοντρόλ. Έχουμε τις μπάντες των σωμάτων ασφαλείας κάνουν, πώς το λένε, πρόβα στο Σύνταγμα και εγώ είμαι προετοιμασμένη να δω ανθρώπους με τις στολές τους να παιανίζουν ύμνους και ξαφνικά ακούω φάντασμα όπερας. Βλέπω ανθρώπους με τα πολιτικά, είναι απίστευτο. Φάντασμα της όπερας, Πόπη. Πριν από λίγο παίξανε το Smoke on the Water των Deep Purple, να σε πληροφορήσω, σε διασκευή, μαζί με πνευστά όργανα, τρομπόνια, όπως βλέπεις, τρομπέτες. Και πριν από λίγο ακόμα είχαν παίξει κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό, καθώς παίξανε ένα μουσικό κομμάτι και σαν κρουστά χρησιμοποιούσαν πέρα από τα υπόλοιπα όργανα και μπάλες μπάσκετ. Καλά, είναι απίστευτο. Με τις οποίες τις είχαν στο έδαφος, κρατούσαν το ρυθμό
και με μικρόφωνα έπαιρνε τον ήχο ή η κονσόλα. Είναι καταπληκτικό αυτό που λοιπόν, βλέπουμε. Λοιπόν, αν δεν έχεις να πας αμέσως σε κάποιο άλλο ρεπορτάζ, κάθισε λίγη ώρα ακόμη εκεί, γράψε κάτι να το δούμε στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί είναι πραγματικά απίστευτη και μπράβο τους. Να τους ξαναδούμε, να τους απολαύσουμε. Όμως, στο μεταξύ, εμείς θα καλωσορίσουμε κοντά μας τις φίλες που μας έκαναν από τον πολιτικό κόσμο, που μας έκαναν την τιμή και τη χαρά να τις έχουμε σήμερα κοντά μας για να σχολιάσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι η κυρία Ρανιά Σβίγκου κοντά μας από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη επίσης εδώ από, από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα και σε εσάς. Είναι στη γραμμή μας και η κυρία Χρυσοβελώνη. Και επειδή βιάζεται και πρέπει να της κλείσουμε τη γραμμή, ας πάμε λίγο να ξεκινήσουμε μαζί της. Κυρία Χρυσοβελώνη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κυρία Τσαπανεδόν και ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Είδαμε στο Σύνταγμα ότι άρχισαν τα όργανα, αλλά άρχισαν για τα καλά τα όργανα και στην κυβέρνηση. Άρχισαν τα όργανα και στο δικό σας κόμμα. Κάποιοι λένε ότι έχει ξεκινήσει η αρχή της διάλυσής σας. Όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι είναι μια δύσκολη διαδρομή και όπως λέει ο πρόεδρός μας, όποιος αντέξει σε αυτή τη δύσκολη πορεία και διαδρομή. Από εκεί και πέρα να θυμίσουμε ότι ο κύριος Νικολόπουλος δεν ανήκει στους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι επικεφαλής του Χριστιανοί Δημοκρατικού Κόμματος που συνεργάστηκε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Από εκεί και πέρα ο κύριος Νικολόπουλος πήρε την απόφαση να καταψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είχε προειδοποιηθεί από τον κύριο Καμένο ότι εφόσον το πράξει τότε θα διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει κάνει δήλωση από αυτού. Από εκεί και πέρα ο καθένας όταν ενεργεί κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο να λαμβάνει και τις ευθύνες του. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Χρυσοβελώνη που ήσασταν κοντά μας. Και να έρθουμε κατευθείαν εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Κυρία Σβίγκου, τι γίνεται στην κυβέρνηση? Τακτακτές ψηφίστηκαν τα προαπαιτούμενα. Συνεχίζουμε με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και η επόμενη συζήτηση είναι για την αναδιάρθρωση του χρέους. Η χτεσινή συζήτηση, όπως γνωρίζετε, κατέληξε σε μια δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας για την πρώτη κατοικία. Επίσης ανέδειξε... Και σε μια τρίστη κυβέρνηση, επίσης. Με ρωτάτε τι συμβαίνει στην κυβέρνηση γενικά, άρα με ρωτάτε για, για τις απώλειες της κοινοβουλευτικής. Θα σας ρωτήσω ευθέως αν ετοιμαζόμαστε για καινούργιες εκλογές. Ετοιμάζεστε να κατεβάσετε μέχρι τέλος του χρόνου ένα νομοσχέδιο που έχει πολύ σοβαρά θέματα μέσα. Αν έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιοι να σας κουνάνε το μαντήλι και να λένε δεν θα ψηφίσουμε τα μέτρα αυτά, τι θα γίνει στη συνέχεια? Θα αντέξετε να περάσετε όλα αυτά που πρέπει να περάσετε? Κυρία Τσαπανεδού, αυτό που βλέπουμε θα βλέπουμε τις επόμενες μέρες είναι όνειρα θερινής νυχτός περί μιας οικουμενικής κυβέρνησης. Αυτά τα οποία δηλαδή βλέπαμε και προεκλογικά, όταν και ο ίδιος ο κύριος Μεμαράκης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντί να υποστηρίζει την πολιτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, αντίθετα εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να γίνει οικουμενική κυβέρνηση. Το βλέπαμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε και τις επόμενες μέρες. Θεωρώ ότι όσοι και μέσα από το κόμμα, αλλά και μέσα από τους βουλευτές που αυτή τη στιγμή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι έχουν γνώση και τη συμφωνία η οποία ψηφίστηκε. Όπως βέβαια τη συμφωνία τη γνώριζε και ο ελληνικός λαός και διάλεξε και επέλεξε το ΣΥΡΙΖΑ για να την υλοποιήσει, γιατί γνώριζε πολύ καλά πόσα ήταν τα πράγματα, αν η συμφωνία αυτή και αν τα ανοιχτά ζητήματα της διαπραγμάτευσης τα αφήναν στη Νέα Δημοκρατία για να τα εντός αγωγικών διαπραγματευτεί. Οπότε όλοι έχουν επίγνωση των δυσκολιών, όπως όμως όλοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν επίγνωση και αυτών που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει η χώρα να βγει από την κρίση με όχθα την κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν, ολοκληρώνουμε την πρώτη αξιολόγηση. Δεν είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το κυβερνητικό πρόγραμμα, δεν εξαντλείται ούτε στην υλοποίηση, ούτε στη διαχείριση του μνημονίου. Χρειάζεται να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα και σε επίπεδο κράτους και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης και σε επίπεδο ενός νέου φορολογικού συστήματος δίκαιου και αναδιανημητικού. Οπότε θα κριθούμε ως προς αυτά και θεωρώ ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι αρκετή για να μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτά τα οποία έχουμε... 153. Χθες δύο βουλευτές ψηφίσαν στη δεύτερη ανάγνωση. Έτρεπε το φιλοκάρδι σας, υποθέτω. Κυρία Τσαπανίδου, αντέξτε να περάσετε αυτά τα μέτρα, κυρία Σβίγκου. Κυρία Τσαπανίδου, προαναγγέλλεται μέτρα τα οποία ακόμα δεν έχουμε δει.
που αναγγέλλεται μέτρα τα οποία δεν έχουμε δει. Όπως τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, όταν γινόταν η συζήτηση για τα ισοδύναμα, για το ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, από τα κανάλια υπήρχε μια καταιγίδα μέτρων τα οποία θα εχόντουσαν σε αυτό το νομοσχέδιο, τα οποία βέβαια ποτέ δεν ήρθαν. Θέλω να πω ότι αν είναι η δημόσιος λόγος και η δημόσια συζήτηση να καλύπτεται από μια καταιγίδα περινέων μέτρων, νομίζω ότι δεν βοηθάει και τη συζήτηση που πρέπει να γίνει στα πραγματικά διακυβεύματα. Εμείς δεν λέμε, να ολοκληρώσω λίγο το εξής, εμείς δεν λέμε ότι η κατάσταση είναι εύκολη, το αντίθετο λέμε. Εμείς δεν λέμε ότι υπάρχει μια κοιλάδα μνημονιακής εφορίας, ένα success story το οποίο λέγανε οι προηγούμενοι από εμάς και είδαμε τα αποτελέσματα τους στις ζωές μας. Εμείς λέμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ότι σε μια σειρά πραγμάτων η κοινωνία και η οικονομία έχουν ισοπεδωθεί και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ανάσες και στην οικονομία, αλλά κυρίως και με βάση αυτά που θα γίνουν στην οικονομία να δοθούν ανάσες στην κοινωνία. Λοιπόν, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και με το χθεσινό νομοσχέδιο και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μου λένε από το κοντρόλ ότι έχουμε πυροβολισμούς και κατάσταση ομηρίας σε ένα ξενοδοχείο στο Μάλι. Είναι η Δέσποινα στη γραμμή για να μας πει περισσότερα και αμέσως μετά, κύριε Βούλτε, ψέρχουμε σε εσάς. Είναι μια είδηση που μεταδίδει τώρα το πρακτορείο Reuters. Ένοπλοι έβαλαν σε ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα του Μάλι. Έχουν πιάσει ομήρους. Η κατάσταση είναι σε εξέλιξη. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για φανατικούς Ισλαμιστές. Να θυμίσουμε ότι εκεί δρούν παρακλάδια της Αλ-Κάιντα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε και ξαναμιλάμε. Θα δούμε δηλαδή τι γίνεται, με πώς είναι οι όμηροι, τι συμβαίνει στο Μάλι αυτή την ώρα. Κυρία Βούλτε, σε εσάς. Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι όλα ολοφάνερα μπροστά μας. Ξεδιπλώνονται πλέον με τον πιο ανάγλυφο τρόπο. Υπάρχει μια απόλυτη αποτυχία στη διακυβέρνηση και στη διαπραγμάτευση. Μόνο να σκεφτούμε τι συζητούσαμε πέρσι τέτοιο καιρό και σε τι κατάσταση ήταν η χώρα πέρσι τέτοιο καιρό και τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει προσπαθώντας να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του λαού για όλα τα θέματα. Έλεγε ότι το μνημόνιο φεύγει, διότι δεν υπάρχει ολίγον μνημόνιο, όπως δεν υπάρχει ολίγον έγκυος. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται, η Τρόικα φεύγει. Ο κύριος Σταθάκης μας έλεγε 22 Ιανουαρίου, προσέξτε, τρεις μέρες πριν τις εκλογές, η Τρόικα δεν θα επιστρέψει στην Αθήνα, διότι η νέα κυβέρνηση δεν θα συνομιλήσει με την Τρόικα. Λοιπόν, έχουν ξεδιπλωθεί τώρα όλα τα ψέματα. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να πει να το αμφισβητήσει αυτό. Μιλούσαν όσον αφορά στα κόκκινα δάνεια για νέα συσάχθεια. Στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν μέσα αυτό, ότι θα υπάρξει διαγραφή των χρεών. Κυρία Σβίκου, σας παρακαλώ. Δεν σας προεκλογική περίοδο. Όχι. Θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Κυρία Σβίκου, να σας πω κάτι. Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ φασιστικό, να λέμε ότι ο λαός ψήφισε και δεν έκρινε αυτό, κάτι συγκεκριμένο. Αυτό. Περιμένετε τότε την επόμενη προεκλογική. Όχι. Δεν είχε κανένα. Κάντε μου τη χάρη. Μην με διακόπτετε. Ο λαός δεν γνώριζε τίποτα από τη συμφωνία, πολύ περισσότερο που αλλάξατε και αυτή τη συμφωνία. Δεν αλλάξατε μόνο αυτή. Αλλάξατε χτες μέχρι το βράδυ επί το δυσμενέστερο αυτά τα οποία είχατε φέρει. Πιστεύετε ότι αυτά τα ήξερε ο λαός, ότι εσείς θα αρχόσασταν μετά τις εκλογές ένα μήνα μετά και θα αλλάζατε και τα ίδια τα δικά σας που είχατε φέρει και στην Επιτροπή. Εσείς είχατε συμφωνήσει. Κυρία Σβίδου, ακούστε. Ακούστε τίποτα. Εμείς είχαμε κάνει. Αφήστε τα αυτά. Και τώρα προσπαθείτε να κάνετε ένα λεπτό. Μην με κάνετε και φωνάζω. Σας παρακαλώ. Γιατί σας διέκοψα εγώ, γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί το κάνετε αυτό. Έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σε αυτό που λέει η κυρία Σβίκου. Τι? Έχει μία λογική βέβαια. Ποιο? Ήσασταν εσείς που ζητούσατε από τον Τσίπρα να φέρει ό,τι να αρχίσει να κλείσει τη συμφωνία. Όχι, αυτό όμως θα μου το φέρετε. Κάντε μου τη χάρη και οι δύο. Αυτό θα μου το φέρετε γραμμένο. Αν είπαμε ποτέ. Κυρία Βούλτεψη. Όχι, θα μου το φέρετε πρώτα. Φέρτε ό,τι να είναι, αν είπαμε. Όχι, είπαμε. Κλείστε συμφωνία με ό,τι όρους είπατε. Όχι, ποτέ. Φέρτε μου το, ό,τι όρους φέρτε μου. Άμα μου το φέρεις, πρόσεξε και γιατί. Να πιάσουμε το ζητήμα. Όχι, θα μου το φέρεις. Δεν υπάρχει. Δεν του αποστείλατε επιστολή. Ό,τι να είναι, δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει. Επιτέλους, κοροϊδεύετε την κοινωνία από το Γενάρη. Υπογράψτε ό,τι χαρτί σας φέρει. Ποτέ. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, να κάνουμε απειλές για συκοφαντική δυσφήμιση. Δεν πιστεύω να το θέλετε. Δεν λέγαμε, 20 Φεβρουαρίου έχετε υπογράψει μια συμφωνία. Φέρτε τη να τη δούμε, να μην πάει 30 Ιουνίου και μείνει απροστάτευτη χώρα. Έμεινε απροστάτευτη χώρα. Τους λέγαμε, θα φέρετε συμφωνία. Εμείς δεν τους είπαμε να πάνε να τα κάνουν, να μην πω πώς. Εμείς τους είπαμε, από τις 25 Ιανουαρίου
που κοροϊδεύετε την κοινωνία δήθεν με διάφορα ότι φεύγει η Τρόικα και όλα αυτά, γιατί δεν μπορούσατε να κάνετε πίσω, έχετε φτάσει Ιούλιο και έχει πάει σε ένα καταστροφικό δημοψήφισμα. Λέγαμε λοιπόν, φέρτε συμφωνία οπωσδήποτε. Δεν θα γυρίσετε πίσω χωρίς συμφωνία. Δεν είπαμε ποτέ. Όποια να είναι. Όχι, όχι, δεν ήταν. Ακούστε τώρα το δημοψήφισμα. Και λέγατε. Κυρία Σμίγκου, σας παρακαλώ τώρα. Κάντε μου τι κάνετε. Αν η τιμιγορία του ελληνικού λαού. Μα τώρα το κάνετε επίτηδες. Το κάνετε επίτηδες. Το κάνετε επίτηδες. Λοιπόν, σας εξηγώ. Εμείς δεν είπαμε ποτέ φέρτε ό,τι να είναι. Είπαμε φέρτε συμφωνία, διότι ήσασταν υποχρεωμένοι. Όχι, ό,τι να είναι το βάζετε εσείς. Εμείς είπαμε συμφωνία. Αν είσαστε ανίκανοι και φέρατε ό,τι να είναι, είστε ανίκανοι. Λοιπόν, θέλω να τελειώσω με κάτι. Ακούστε να δείτε. Εδώ ήταν συγκεκριμένα πράγματα. Κυρία Βούλτεψη, μισό λεπτό. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Ναι. Και επειδή είπατε και πριν από λίγο, απειλούμε, μην αρχίσουμε να μιλάμε για συκοφαντική δυσφήμιση. Είναι ένα λεπτό θέμα. Φέρτε, θέλω να μου εξηγήσετε. Μισό λεπτό. Από το κόμμα μα. Μισό λεπτό λίγο. Προσέξτε. Μία ερώτηση θέλω να σα κάνω. Φέρτε ανακοίνωση του κόμματό μα που λέει φέρτε ό,τι να είναι. Ακούστε με λίγο. Θέλω να μου εξηγήσετε μια διαφορά. Θέλω όμω να μου εξηγήσετε. Τη διαφορά. Μεταξύ, γιατί επιμένω σε αυτό. Γιατί ακούγεται παράλογο ενώ ζητάτε να κλειστεί μια συμφωνία. Ναι, όχι ότι να είναι. Ενώ ζητάτε όχι να κλειστεί. Στη συνέχεια να κάθεστε απέναντί τη. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Επιμένω λοιπόν. Και τότε έκλεισε. Δεν περιλάμβανε αυτά. Γιατί αν τα περιλάμβανε. Μισό λεπτά και να κάνω την ερώτηση. Τώρα σα παρακαλώ. Λοιπόν, να μου πείτε τη διαφορά μεταξύ του. Φέρτε μια συμφωνία η οποία θα κρατήσει την Ελλάδα εντός Ευρώπης. Αλλά όχι όμως αυτή η ανικανότητα να αλλάζουμε τα νομοσχέδια με το φέρτε μια συμφωνία. Μισό λεπτό. Φέρτε τουλάχιστον μέσα στη Βουλή την αλλαγή. Δεν προλαβαίνανε, ψηφίζανε. Τι σημαίνει, φέρτε μία συμφωνία η οποία θα κρατήσει την Ελλάδα εντός Ευρώπης. Δηλαδή, με τον φέρτε μία συμφωνία η οποία θα έχει μέσα ό,τι να είναι. Το ό,τι να είναι. Α, θέλετε να πείτε, δεν έχει διαφορά. Είναι ένας χαρακτηρισμός, είναι ένας όρος. Το ένα είναι φέρτε συμφωνία οπωσδήποτε για να μείνουμε εντός Ευρώπης και το άλλο είναι φέρτε μια συμφωνία που να μην αποδεικνύει την ανικανότητά σας. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι υποχώρησε. Κυρία Δημοκρατία, σας παρακολουθώ. Γιατί είχε πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Τόση ώρα που μιλάει η κυρία Σμίγκου ενοχλήθηκε. Τότε γιατί ενοχλείτε εμένα. Παρακαλώ, έχει δίκιο σε αυτό η κυρία Βούλτεψη. Ακούστε με να δείτε τώρα. Εδώ πέρα είναι συγκεκριμένα πράγματα. Για τα κόκκινα δάνεια φέρανε το 2013. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόταση για επαόριστον αναστολή πληστηριασμών και για διαγραφές και για πάνω από 300 χιλιάρικα και τώρα έρχονται και μας λένε αυτά. Πρώτον. Δεύτερον, μας λέγανε ότι κακώς κάναμε το κυβερνητικό συμβούλιο διαχείρισης ιδιωτικού χρέους και έρχονται τώρα με εντολή της Τρόικα και το επανενεργοποιούν. Μας λέγανε ότι ο κώδικας διοντολογίας των τραπεζών είναι απαράδεκτος και φασιστικός και δεν ξέρω τι. Και έρχονται και υπογράφουν επανενεργοποίηση. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Μας λέγανε ότι κάνουμε, καταλύουμε τη δημοκρατία επειδή κάνουμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και έφεραν τώρα, απλώς το πήγανε για μετά γιατί φέραν τούτο, 12 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου μαζεμένες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ο κύριος Καμένος, την προηγούμενη φορά που είχαν έρθει, αν θυμάστε, 6 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, επί εφαρμογή της συμφωνίας, μας είχε πει Τσολάκογλου. Mm-hmm. Είχε βγει και είχε πει ότι ο Τσολάκογλου δεν τα έκανε όλα αυτά. Λοιπόν, εκτός από τα 4. Ακούστε λοιπόν. Μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Δεν μπορεί να μας λέτε ότι εμείς σας βάλαμε τη θηλιά στο λαιμό και εσείς τώρα να έχετε κάνει τη θηλιά φουλάρι. Με συγχωρείτε. Κυρία Βούλτεψη, δεν βάζει τη θηλιά στους Έλληνες πολίτες. Εσείς, ναι, και τώρα την κάνετε εσείς φουλάρι. Και θα συνεχίσετε να το κάνετε. Τώρα τη βαφτίσατε φουλάρι. Α, δεν λοιπόν, και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Success story επίσης. Success story επίσης. Δεν είχε πει κανείς ούτε η κυβέρνηση ούτε ο Σαμαράς. Δεν έλεγε ο Σαμαράς. Παρακαλώ, κυρία, θα γυρίσουμε. Την είχαν πει. Θα γυρίσουμε σε ένα δευτερόλεπτο. Όπως και τώρα οι ξένοι είχαν πει. Μία ανατελεία βάλτε. Θα γυρίσουμε σε ένα δευτερόλεπτο, μισό λεπτό, κυρία Βούλτεψη. Έχουμε εξέλιξη για το από το Μάλι. Έχουμε μάθει ποιοι είναι στο ξενοδοχείο Δέσποινα. Λέγεται ότι στο ξενοδοχείο Ράντισον των 190 δωματίων βρίσκονται πολλοί Γάλλοι στρατιωτικοί και επιχειρηματίες και μάλιστα το ρωσικό RT μεταδίδει ότι πρόκειται για επίθεση τζιχαντιστών. Μάλιστα. Άρα θα το ξαναδούμε μπροστά μας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε με κυρία Βούλτεψη και κυρία Σβίγκο εδώ στο τραπέζι της εκπομπής. Πλην όμως εσείς τηλεφωνείτε στο 14748, διότι δείτε την προσφορά που έχουμε σήμερα για σας. Είναι δύο τάμπλετ της MLS, το οποίο ενεργοποιείται με τη φωνή σας. Ακούει τη φωνή σας και ενεργοποιείται. Σας πηγαίνει στον προορισμό σας. Μιλάει ελληνικά φυσικά για την ελληνική εταιρεία. Δικά σας και τα δύο θα το κερδίσουν. Δύο οι γρήγοροι σήμερα στο 14748. Σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά πάλι εδώ. We'll be right back.
Έχουμε την προσφορά μας σε εξέλιξη. Τηλεφωνήστε στο 14748 και δύο τάμπλετ σε δύο γρήγορους φίλους τηλεθεατές. Θα φτάσουν το μεσημέρι στα χέρια τους. Είναι προσωπικός βοηθός αυτό το συγκεκριμένο τάμπλετ. Να ξέρετε τις MLS. Κάνει κλήσεις, στέλνει μηνύματα, email, ψάχνει στο ίντερνετ για σας, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Έχει το token drive, σας οδηγεί παντού μόνο με τη φωνή σας. Είναι εκπληκτική προσφορά και είναι δική σας το 14748. Κυρία Σβίγκου από το ΣΥΡΙΖΑ και κυρία Βούλτεψη από την Νέα Δημοκρατία παραμένουν στο στούντιο κοντά μας. Όμως θα πάμε πρώτα στη Δέσποινα Μανδελενάκη. Έχουμε περισσότερα για την επίθεση αυτή στο Μάλι, στο ξενοδοχείο στο Μάλι. Πες μας, Δέσποινα, τι σημαίνει. Λοιπόν, ακούγονται πυροβολισμοί και εκρήξεις στο ξενοδοχείο του Μάλι, όπου όπως λέγεται μέσα υπάρχουν Γάλλοι στρατιωτικοί και επιχειρηματίες. Υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες ωστόσο είναι ανεπιβεβαίωτες, για τρεις νεκρούς. Λένε πως ξεκίνησαν όλα από τον 7ο όροφο του ξενοδοχείου, όπου άνδρες ένοπλοι, οι οποίοι έφτασαν εκεί, εισέβαλαν μάλλον με διπλωματικά αυτοκίνητα, λένε οι πρώτες πληροφορίες, με αυτοκίνητα διπλωματικά, έφτασαν εκεί, ξεκίνησαν να πυροβολούν στους διαδρόμους και μάλιστα μάρτυρες τους χαρακτηρίζουν τζιχαντιστές. Είπαν ότι τζιχαντιστές κάνουν την επίθεση. Η αστυνομία φυσικά έχει αποκλείσει την περιοχή. Υπάρχει μια κατάσταση ομοιρίας η οποία είναι σε εξέλιξη. Σε ευχαριστούμε και θα ξαναγυρίσουμε. Κυρία Σβίγκου, μας ρωτάνε οι φίλοι στο Twitter, βλέπω. Ρωτήστε την κυρία Σβίγκου αν νωρίτερα ο κόσμος, πριν τις εκλογές δηλαδή, ήξερε ότι θα τους πάρουν τα σπίτια με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τρέπονται 153. Δεν βγαίνανε στα συλλαλητήρια του ΝΕ για τη Νέα Δημοκρατία, μας ρωτάει μια άλλη κυρία. Δεν ήταν υπέρ του ΝΕ. Είχα εφαρμοστεί η συμφωνία. Επίσης, η Μαριάννα μας λέει να πείτε στην κυρία Σβίγκου ότι το τι μας περίμενε από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ το ξέραμε. Αυτό που μας βρήκε από το ΣΥΡΙΖΑ δεν φανταζόμασταν. Είσαστε αντίθετοι σε κάθε τι που είχατε πει, κυρία Σβίγκου. Κυρία Τσαπανίδου, καταρχήν ένα πρώτο σχόλιο για αυτά που είπε η κυρία Βούλτεψη και μετά θα συνεχίσουμε σε ερωτήσεις σας. Αυτό που βλέπουμε, όχι από την κυρία Βούλτεψη, το είδαμε και χτες όμως στη Βουλή από τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα απίστευτο ρεσιτάλ και δημαγωγίας και λαϊκισμού. Από εκεί πέρα που η Νέα Δημοκρατία είχε συμφωνήσει στην πλήρη απελευθέρωση των πληστηριασμών, σας θυμίζω την απάντηση του Αντιπροέδρου της Κομισιόν, κ. Κατάινεν, στον κύριο Παπαδημούλη, τον Οκτώβριο του 2013. Δηλαδή στηρίχθηκατε σε μία απάντηση του Κατάινεν. Εμείς είχαμε κάνει δύο νόμους. Δύο νόμους. Το καταλάβατε. Είχατε κάνει νόμους οι οποίοι μετέθηκαν το πρόβλημα. Βγήκε ένα σπίτι στον πληστηριασμό, όσο ήμασταν εμείς. Εντάξει. Αυτό που έγινε ένα σπίτι είναι ότι εκτινάχθηκαν στο 40% τα κόκκινα δάνεια. Με τους νόμους και αυτό που έγινε με κυβερνήσεων και Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ ήταν να εκτοξευτούν τα κόκκινα δάνεια, να μειωθούν τα εισοδήματα των πολιτών και να μην μπορούν να αποκλειώσουν. Κυρία Σβίγκου, επειδή και ο χρόνος μας πιέζει, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι στο τι κάνετε από εδώ και στο εξής. Πείτε μου καταρχάς εσείς πώς αισθάνεστε. Είστε ένα κόμμα που αναλάβατε την κυβέρνηση μέσα στους προηγούμενους μήνες και δεύτερη φορά σας εμπιστεύτηκε ο κόσμος και ξαφνικά έρχεστε απέναντι στα ίδια σας τα πιστεύω. Κυρία Τσαπανίδου. Ακόμη και το θέμα των διαγραφών, για παράδειγμα. Κυρία Τσαπανίδου. Είναι κάτι που εσείς δεν το πιστεύατε. Μιλούσατε για πολυφωνία, για ελευθερία του βουλευτή στο ΝΕΙ. Ούτε σε αυτά τα οποία είπαμε προεκλογικά, ούτε σε αυτά τα οποία, για τα οποία μιλήσαμε στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Όταν ακούγεται παντού το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Κυρία Τσαπανίδου. Αυτό δεν λέγατε προεκλογικά. Το 82% των σπιτιών είναι κάτω από 125 τετραγωνικά μέτρα. Το 82% τα είπε χθες ο κύριος Σταθάκης, ο κύριος Τσακαλώτος. Τον κύριο Σταθάκη είπε και αυτά που σας είπα. Διαβάσανε τα στοιχεία. Διαβάσανε τα στοιχεία για Βούλτεψη. Και δεν υπήρχε καμία αντίρρηση από αυτού. Εδώ είπα θα δει την Τρόικα ξανά στη ζωή. Το 82% των φορολογικών δηλώσεων είναι κάτω από τα 35.000 τα οποία προστατεύουμε εμείς. Αυτά τώρα είναι προπαγάνδα σκέτη. Μα δίνετε ακόμη και τον καθορισμό του ύψους της δόσης. Το δίνετε στις τράπεζες. Η τράπεζα θα αποφασίζει πόσα λεφτά θέλει να παίρνει. Σύμφωνα με την εμπορική αξία. Και αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία της κυβέρνησης, ότι θα γίνεται σύμφωνα με την εμπορική αξία και όχι σύμφωνα με την αντικειμενική αξία. Μπορώ να σας ζητήσω να μου πείτε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό, λοιπόν, αφού είσαστε, λέτε ότι προασπίζεστε τα συμφέροντα των αδυνάμων. Αυτό κάνουμε, κυρία Τσαπανίδου. Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μετακινούνται οι πλούσιοι. Όχι. Γιατί αυξάνετε τα εισιτήρια, λοιπόν. Ξεχνάτε όμως, αυτό πρέπει να συμπληρώσετε, ότι έχουμε θεσπίσει και θα συνεχίζουμε να την έχουμε τη δωρεάν μετακίνηση των ανέγων.
Οπότε, όποια κατηγορία θα δεχτούμε, γιατί εγώ σας λέω ότι καμία αύξηση στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι δημόσιες συγκοινωνίες θέλουν στήριξη. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να πιστώνουμε στην κυβέρνηση και ότι έχει δεσμευτεί ότι δεν θα αλλάξει την κάρτα περιορίσεων διαδρομών, γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι καθημερινά. Αφού λέτε ότι πρέπει, το παλεύετε αυτό, πρέπει να δεσμεύεστε ότι η κάρτα περιορίσεων διαδρομών μένει έτσι. Έχει κάνει ο κ. Σπίρτης δηλώσεις πριν από μήνα και φαντάζομαι θα τις επαναλάβει. Όπως επίσης έχει θεσπιστεί η δωρεάν μετακίνηση ανέργων με βάση την κάρτα του ΟΑΕΔ. Αυτά δεν υπήρχαν επί κυβερνήσεως Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν σας λέω, ότι το 1,40. Το 1,40. Καλύτερα τη φτώχεια. Εδώ λέγατε τέλος η λιτότητα. Ερχόμαστε και θα τρώτε με χρυσά κουτάλια. Γιατί σας ψήφισα, νομίζετε, γιατί είστε ωραίοι, γιατί είστε κομμουνιστές και αριστεροί. Σας ψήφισα γιατί τους λέγατε ότι έχετε έναν τρόπο να καταργήσετε για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και για να μην συνεχιστεί το καθεστώς ασυδοσίας και διαφοράς, το οποίο το είχε θεσπίσει η δικιά σας κυβέρνηση. Και θα έπρεπε κάποια στιγμή να κάνει και η Νέα Δημοκρατία την αυτοκριτική της. Γιατί είναι σαν να κατεβήκατε τώρα στη χώρα με το ελικόπτερο έβαινε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια μας βρίζατε γερμανοτσολιάδες και τσολάκογλου. Και έρχεστε εδώ, κάνετε τα χειρότερα γιατί είστε και ανίκανοι να διαπραγματευτείτε και ανίκανοι να κυβερνήσετε. Είδαμε και, βγαίνετε και από πάνω. Δεν βγαίνετε από πάνω. Αλλά για να μιλάμε για το σήμερα. Τώρα, επειδή ξαφνικά έπιασε τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε τώρα που έχετε πάει 153 κάτι διαφορετικό για να κλείσουμε, κυρία Σβίγκου. Για να κλείσουμε αυτό. Έχετε δει στην Ευρώπη, μισό λεπτό κυρία Τσαπανιώτη, έχετε δει στην Ευρώπη να ψελίσει τίποτα το προηγούμενο διάστημα υπέρ των αδυνάτων και κατά τη απελευθέρωση των πληθυσμών. Μια ζωή αυτά λέγανε υπέρ των αδυνάτων. Όταν έγινε τελευταία σύνδεση πήγανε 4 υποψήφια δηλαδή, πληρώνουν τώρα. Πούνε... Ένας από αυτούς είπε το οτιδήποτε. Είπε το οτιδήποτε δημοσιογράφο. Τι σχέση έχουν τα λόγια, κυρία Σβίγκου, παρακαλώ. Επειδή ο χρόνος δεν μας φτάνει, κυρία Βούλτεψη, μισό λεπτό. Κάτι τελευταίο στην κυρία Σβίγκου. Κάτι τελευταίο στην κυρία Σβίγκου. Κυρία Σβίγκου, κάτι τελευταίο σε εσάς. Είστε μόνο 153. Είναι λίγοι 153 βουλευτές για να περάσετε όλα αυτά που έχετε να περάσετε. Κοιτάξτε, θέλω να σας ρωτήσω, έχετε plan B, έχετε προσεγγίσει, έχετε σκέφτεστε να κάνετε συμμαχίες ευρύτερες μέσα στο κοινοβούλιο, θα πάτε να χτυπήσετε την πόρτα του Πασόκ, θα πάτε να χτυπήσετε την πόρτα του Ποταμιού, θα δείτε ξανά τη Νέα Δημοκρατία μάλλον μάτι, ή σε περίπτωση που άλλοι 2-3 ας πούνε γεια σας, θα πάτε τη χώρα ξανά σε εκλογές. Να είμαστε έτοιμοι για τι πράγμα. Ούτε εκλογές, ούτε οικουμενικές κυβερνήσεις που είναι όνειρα θερινής νυχτός και της διαπλοκής και του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θέλουν να συνεχίσουν αυτό το οποίο ξεκίνησα. Αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος μύθος αυτό που λέγατε. Θα καθαρίσετε το κόμμα σας και να κυβερνάτε κανονικά. Πάλι τα ίδια αρχίσατε. Επίσης, εσείς μιλάτε για διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Άμα δείτε την κατάσταση κομματικά της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι το ποιο πηγαίνει σε διάσπαση νομίζω ότι είναι λίγο χαϊνότερο. Καλή επιτυχία και στις προσυνδιακές διαδικασίες. Σε όλους σας και κυρίως καλή τύχη σε όλους εμάς. Πάμε στο Δημήτρη Σουλτογιάννη στην Αμερική, διότι η κατάσταση στο θέμα μετά την επίθεση στο Παρίσι, μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, έχει κάνει τους Αμερικανούς να εξετάζουν συνολικά το θέμα της βίζας για τους Ευρωπαίους, φυσικά μέσα σε αυτούς και οι Έλληνες. Έτσι ακριβώς, Πόπη, μεγάλη κόντρα μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών για το προσφυγικό. Οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι θέλουν τους πρόσφυγες στην Αμερική, οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι λένε είναι πολύ επικίνδυνο αυτή τη στιγμή να δεχθούμε πρόσφυγες από την Συρία. Γιατί όμως αυτό επηρεάζει την Ελλάδα, όπως είπες πολύ σωστά. Οι Ρεπουμπλικάνοι, Πόπη, ζητούν και την ακύρωση του προγράμματος απαλλαγής της βίζας, το λεγόμενο visa waiver για τις ευρωπαϊκές χώρες, μέσα στις οποίες είναι και η χώρα μας. Μέχρι τώρα, να σας θυμίσω ότι δεν χρειαζόταν κάποιος visa για να έρθει στην Αμερική. Αυτό θα το δούμε, είναι σε εξέλιξη. Το νομοσχέδιο το σχετικό ψηφίστηκε, από το υπερψηφίστηκε μάλλον από το Κογκρέσο. Μένει να δούμε την εξέλιξη με το visa waiver. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μιας και για διαβατήρια και βίζα λόγος, πάμε να δούμε τα πλαστά διαβατήρια. Α, με συγχωρείτε, θα πάμε στο. Θα πάμε πρώτα στον Γιάννη Συνάνη από την Μυτιλίνη να δούμε τις συλλήψεις που έγιναν εκεί για τα πλαστά διαβατήρια. Γιάννη. Καλημέρα σας από την φαντάζομαι ότι είναι η πιο επικερδής επιχείρηση αυτό που έγινε στην Μυτιλίνη που τουλάχιστον εγώ έχω ακούσει. Γιατί με μόλις 100 ευρώ κεφάλαιο τόσο στήριξε μία φωτογραφική ψηφιακή μηχανή και μία σφραγίδα που κατασκεύασαν στην Αθήνα. Έβγαζαν, ακούστε το ποσό, 100 περίπου χιλιάδες έτσι εκτιμουνιαρχές ασφαλείς, 100.000 ευρώ με ροκάμωτο, δηλαδή τον μήνα περίπου 3 εκατομμύρια. Θα πούμε λοιπόν ότι εδώ στη Λέσβο έχουν έρθει, έχει έρθει η κλιμάκιο της ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής,
προφανώς σύμφωνα με τις δικές μου εκτιμήσεις μετά από τα γεγονότα που έγιναν στο Παρίσι, προκειμένου να δουν τι ακριβώς γίνεται, τι περνάει από εδώ πέρα και να τσεκάρουν αν όντως γίνεται η διαδικασία σωστά. Όμως έπεσαν επάνω σε αυτό το λαβράκι αρχικά, με το οποίο είχε στηθεί μια καλωστημένη, θα έλεγα, επιχείρηση. Μάλιστα. 10 περίπου άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή, κρατούνται και ανακρίνονται και θα οδηγηθούν στην εισαγγελία Μυτιλήνη, οι οποίοι τι έκαναν. Έπιαναν, έβρισκαν ανθρώπους και τους έλεγαν: ξέρεις, θα μείνεις μέσα στο κέντρο παραπάνω από ένα μήνα, νηστικός, πεινασμένος, καταγείς να κοιμάσαι. Δώσε μας 400, 500, 300 ανάλογα με την οικονομική ευκαιρία που είχαν και θα σου δώσουμε τα χαρτιά σου να φύγεις αύριο το πρωί. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν τι έκαναν. Έκαναν αυτό το χαρτί της ταυτοποίησης, έτσι. Έγραφαν επάνω το όνομά τους. Κόπηκε η γραμμή μας με Γιάννη Σινάνη. Τον ευχαριστούμε πολύ που ήταν κοντά μας. Μας έδωσε το ρεπορτάζ βεβαίως με τα πλαστά διαβατήρια, έτσι πως το κύκλωμα αυτό λειτουργούσε από την Μυτιλήνη. Για να δούμε τι συμβαίνει στον Πειραιά. Εκεί οι έλεγχοι εντείνονται. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κάποιοι με πλαστά διαβατήρια, έτσι, Γιώργο. Ακριβώς, Πόπη, από νωρίς το πρωί το πλοίο Αριάδνη που βρίσκεται πίσω μου είναι το πρώτο το οποίο έφτασε σήμερα από την περιοχή της Μυτιλήνης και εξαιτίας αυτού του κυκλώματος, το οποίο εντοπίστηκε πολύ προηγουμένως ο Γιάννης Σινάνης, αστυνομικοί και λιμενικοί από νωρίς το πρωί πραγματοποιούσαν ελέγχους σε όλους τους πρόσφυγες προτού αυτοί κατέβουν από το πλοίο. Βλέπετε στα πλάνα σας ότι λίγο πριν κατέβουν από τον καταπέλτη, τους έχουν σταματήσει, ψάχνουν τις βαλίτσες, κοιτάζουν τα χαρτιά. Αρκετοί από αυτούς, τουλάχιστον 70-80 άτομα σήμερα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, βρέθηκαν να έχουν πλαστογραφημένα έγγραφα ή έγγραφα τα οποία ήταν αμφιβόλου γνησιότητος, ποιότητος, και αυτοί μεταφέρθηκαν με τρεις συνολικά κλούβες του λιμενικού, μεταφέρθηκαν στα κεντρικά. Εκεί θα εξεταστούν, θα διαπιστωθεί, θα γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων τους με τα στοιχεία που υπάρχουν στην Λέσβο, στην ευρύτερη περιοχή, για να δουν αν όντως έχουν περάσει ή όχι από τους χώρους εξέτασης που έχουν στήσει οι αστυνομικοί σε ολόκληρο το νησί. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθούν νόμιμες διαδικασίες. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε αν θα απελαθούν αυτοί οι άνθρωποι ή όχι. Μάλλον δεν είναι αυτό στη σκέψη των αστυνομικών. Όσοι δηλαδή έχουν πλαστά έγγραφα, δεν πέρασαν από τα checkpoint που υπάρχουν στο νησί. Αν δεν έχουν λοιπόν τα γνήσια έγγραφα, μάλλον δεν θα απελαθούν. Απλά θα γραφτεί στο ιστορικό τους και θα πάρουν καινούργια έγγραφα και θα φύγουν. Αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, ώστε να βρεθούν όλα τα άτομα τα οποία διαθέτουν πλαστά έγγραφα αυτή τη στιγμή. Τώρα βλέπω εγώ στο CNN, όχι, συγγνώμη, στο CNN που μεταδίδει ότι και στην Ολλανδία έχουν γίνονται οι έλεγχοι, οι έρευνες, προκειμένου να εντοπιστούν οι ύποπτοι των επιθέσεων του Παρισιού. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο. Πάμε μέχρι το Βάιο Σύρο να δούμε τι πέρασε ένας Έλληνας, για τον οποίο μάλλον πίστεψαν εσφαλμένα οι αρχές ότι ήταν τζιχαντιστής. Πόπι, ένας Έλληνας μουσουλμάνος, βαθιά θρησκευόμενος, ο οποίος πήγαινε συχνά πυκνά στην Τουρκία, Κωνσταντινούπολη και όχι μόνο, το πάρισε να τον παρακολουθεί η τουρκική μυστική υπηρεσία. Τον είδε ότι, όπως λένε οι Τούρκοι, ότι πλησίασε στα σύνορα με τη Συρία. Τον συνέλαβε, ενημέρωσαν αμέσως οι Τούρκοι τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, την ΕΙΠ. Εκδόθηκε στη χώρα μας, παραδόθηκε στη χώρα μας. Έγιναν σχετικές έρευνες και διαπιστώθηκε ότι ήταν ένας βαθιά θρησκευόμενος, όπως είπαμε, ο οποίος γυρνούσε στα τζαμιά δεξιά-αριστερά. Ήταν μια παρεξήγηση. Και το περάσανε για τζιχαντιστή τον άνθρωπο. Οι άλλοι όμως που έκλεισαν το τέρμιναλ στην Κοπεχάγη. Εκεί είναι το τραγελαφικό, ένα χοντροκομμένο αστείο δύο Ελλήνων επιχειρηματιών. Εν τω μεταξύ, η είδηση κυκλοφόρησε από το εξωτερικό δελτίο σε όλο τον κόσμο ότι η Κοπεχάγη έκλεισε τέρμιναλ, κάνει ελέγχους για τζιχαντιστές. Σηκώθηκε το αεροδρόμιο. Έτσι, σηκώθηκε στο πόδι όλο το αεροδρόμιο και ήταν δύο Έλληνες πίσω από αυτό. Μια φάρσα, έτσι. Καθυστερήσαν 58 πτήσεις για αρκετή ώρα. Την ώρα λοιπόν που βάζανε τις αποσκευές, ο ένας Έλληνας έκανε ένα αστείο χοντροκομμένο στον άλλον ότι αυτός ο σάκος ήταν βόμβα. Το άκουσε η υπάλληλος ασφαλείας. Ενημέρωσε τις ιδιωτικές αρχές, συνελήφθησαν οι Έλληνες, ανακρίθηκαν και έφεγαν 13 μέρες φυλάκι. Καλά, εντάξει, αυτό μας έλειπε. Όλα τα είχαμε. Θέλαμε να μας δώσουν εντάξει, και την. Άκυρο τώρα σε ένα αεροδρόμιο και με τέτοια. Και τη ρετσινιά ότι κλείνουμε και κάνουμε και τέτοιου είδους φάρσες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να καλωσορίσω στο στούντιο της εκπομπής τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρώην βουλευτής ο κύριος Ανδριανόπουλος, υπουργός, δήμαρχος Πειραιά. Τα έχετε αφήσει από χρόνια εσείς όλα αυτά. Έχετε εγκαταλείψει τα πολιτικά, ευτυχώς. Όπως δείχνουν τα πράγματα, μάλλον ευτυχώς. Πολύ καυτή πατάτα τώρα αυτή, έτσι. Δεν είναι θέμα καυτή πατάτα, είναι ότι όταν λες κάτι και δεν σε ακούνε, καλύτερα λύση να μην κοροϊδεύεις τον κόσμο, πηγαίνει σπίτι σου. Άρα για λύση υπάρχει για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο και είναι πια. Ή κόψε τα πάντα, κόψε μισθούς, συντάξεις, απέλυσε από το δημόσιο, μάζεψε το δημόσιο. Μάζεψε το δημόσιο, αυτό μόνο. Τι σημαίνει. Ούτε κόψε μισθούς, ούτε κόψε συντάξεις, ούτε βάρεις φόρους, τίποτα από όλα αυτά. Κόψε δημόσιο. Διώξε γιατί κόσμο, όλα αυτά. Γιατί στον ιδιωτικό τμήμα δεν έχω διώξει κόσμο.
Λοιπόν, συνέχεια. Γιατί στο δημόσιο δεν τολμάμε να διώξουμε κανένα, είναι ιερή πατάτα. Γιατί δεν μου λέτε, πείτε μου έτσι σε μία πρόταση. Τον κύριο Ανδριανόπουλο τον φωνάξαμε με την άλλη του ιδιότητα. Είστε στο Ινστιτούτο Διπλωματίας και θέλαμε να συζητήσουμε λίγο μαζί σας τα όσα συμβαίνουν με την τρομοκρατία και τις επιθέσεις στο Παρίσι. Όμως θα αρπάξω την ευκαιρία να σας ρωτήσω. Αν υποθέσουμε ότι μπαίνει σε εφαρμογή αυτό το μάζεμα του δημοσίου. Σωστά μπαίνει σε εφαρμογή. Δεν πάει μόνο του. Αυτό ρωτώ. Πόσοι άνθρωποι θα πρέπει να χάσουν τη ζωή τους, τη δουλειά τους, τι είπα, Φτάξτε, από το δημόσιο. Θυμόσαστε πότε σας το παραταείπα ότι πρέπει να γίνει αυτό. 90 κάτι πρέπει να ήταν. Μπράβο. Κάθε μήνα που περνάει πρέπει να αυξάνονται κατά περίπου 10.000 τι πρέπει να φύγουν. Μάλιστα. Σκεφτείτε από τότε μέχρι τώρα τι γίνεται. Αλλά προσέξτε, δεν είναι διώχνω ο κόσμος το Συνταξιούχοι δημόσιο. Γλιτώνουν. Είναι μειώνω το κράτος. Οι συνταξιούχοι γλιτώνουν γιατί και αυτοί στο κράτος εμπίπτουν. Ή πρέπει να βγουν και άλλες μειώσεις της συντάξης. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος η μείωση συντάξεων και μισθών. Τεράστιο λάθος. Το ότι εξοντώνει την αγορά. Και παράλληλα την ίδια στιγμή αυξάνει τους φόρους. Άρα μπαίνει σε χειμερή ανάρκη η αγορά. Έπρεπε να μειώσει το δημόσιο τομέα, να μειώσει δαπάνες του δημόσιου τομέα, αλλά καταργώντας φορείς, όχι μειώνοντας μισθούς και συντάξεις, και παράλληλα μειώνει φόρους δραστικά. Δεν τα έκανε κανένας αυτά. Γιατί δεν τα έκανε το Πασόκ, γιατί... δεν τα έκανε η Νέα Δημοκρατία, διότι δεν το κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δημόσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ πες και λόγω ιδεολογίας. Διότι το δημόσιο είναι απικισμένο από τους κομματικούς στρατούς. Μάλιστα. Απλά και ξάστερα. Και δεν θέλουν ποτέ να δυσαρεστήσουν τον κομματικό του στρατό. Για να και οι άλλοι και η αριστερά. Γιατί σημειώνω πως η αριστερά δεν είναι αθώα αυτών των πραγμάτων. Και τόσα χρόνια μεγάλο είναι το δημόσιο. Η αριστερά υπερθεμάτιζε ότι δεν αυξάνεται αρκετά. Μάλιστα. Ξεχνάει τον κύριο Τσίπρα στις εκλογές που έχασε τις τελευταίες, που είχε πει ότι η λύση της ανεργίας είναι να διορίσουμε 100.000 στο δημόσιο. Το θυμάστε? Κάτι θυμάμαι. Νομίζω πως ήσασταν στο πάνελ που θα το είχε πει. Α, θυμάμαι. Κάτι καλά. Θυμάμαι. Λοιπόν, κάτι άρα θυμάμαι. Ή τα ξεχνάμε. Λοιπόν, κύριε Ανδριανόπουλε, θα αναλύσουμε μαζί τα όσα συμβαίνουν σε Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, πόσο άλλαξε η ζωή μας και τι συμβαίνει με το Ισλάμ. Τι συμβαίνει με το προσφυγικό, τι σχέδιο υπάρχει. Διάβασα ένα άρθρο σας στο blog σας και μου σηκώθηκε τρίχα πραγματικά. Και έχω και ενστάσεις πάνω σε αυτό, αλλά μετά τις διαφημίσεις. Πρώτα διάλειμμα διαφημίσεις. Το 14748 είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και να διεκδικήσετε τα δύο εκπληκτικά τάμπλετ. Είναι της MLS, ελληνική εταιρεία είναι η MLS. Και τη στηρίζουμε βεβαίως. Μιλάνε ελληνικά και τα δύο αυτά τάμπλετ. Σας πηγαίνουν στον προορισμό σας, κάνουν τη γραμματέα σας. Θα αποκτήσετε μία γραμματέα στην οποία θα μιλάτε στη γλώσσα σας και θα κάνει ό,τι τη ζητάτε. Θα παίρνει τηλέφωνα, θα στέλνει email, τα πάντα όλα. Διάλειμμα και ερχόμαστε. 14748 για σας. Έχουμε επιστρέψει με δύο τάμπλετ της MLS, τα οποία μιλούν ελληνικά και κάνουν, ακούνε προφορικές εντολές, στα ελληνικά επαναλαμβάνω, και κάνουν ό,τι τους ζητήσετε. Τηλεφωνούν σε αυτόν που θέλετε ή τους στέλνουν mail, είναι σαν να έχετε μια προσωπική γραμματέα. Σας πηγαίνουν ακόμη και με το GPS που διαθέτουν στον προορισμό σας και όλα αυτά στα ελληνικά. Δικά σας οι πιο γρήγοροι, οι δύο πιο γρήγοροι, που θα τηλεφωνήσετε στο 14748. Έχουμε και νεκρούς στο Μάλι, είναι τα τελευταία τηλεγραφήματα που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία. 170 όμηροι, 5 νεκροί, Δέσποινα. 170 όμηροι, οι πληροφορίες μιλούν για 5 νεκρούς. Οι 70 ήταν, οι 140 με συγχωρείτε, ήταν φιλοξενούμενοι στο ξενοδοχείο, 30 άνθρωποι προσωπικό. Οι δράστες υποδίθηκαν τους διπλωμάτες, έφτασαν εκεί με διπλωματικό αυτοκίνητο. Γίνεται λόγος για δύο δράστες προς το παρόν, δεν ξέρουμε τι ενισχύσεις έχουν εκείνοι. Πήκαν αθόρυβα στο ξενοδοχείο, ανέβηκαν στον 7ο όροφο και εκεί άρχισαν να πυροβολούν. Προς το παρόν αυτή είναι η κατάσταση. Η Αμερικανική Πρεσβεία έχει δώσει οδηγία στους Αμερικανούς να βρουν καταφύγιο όπου μπορούν. Ακούστηκαν πυροβολισμοί και εκρήξεις. Και η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολλοί Γάλλοι στρατιωτικοί και επιχειρηματίες έχουν καταλύσει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Μάλιστα. Στην πρωτεύουσα του Μάλι. Και οι ένοπλοι είναι τζιχαντιστές, πάντα. Μάλιστα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Χτυπούν Ευρωπαίους παντού. Είναι... Μα παντού. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις στο Μάλι, να είσαι Γάλλος στρατιωτικός και να μην φοβάσαι ότι θα γίνει αυτό το πράγμα? Πρέπει να σε βλάξ. Με συγχωρείς που το λέω έτσι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα στο Μάλι η Γαλλία έχει εμπλακεί σε πολεμικές συγκρούσεις.
δεν περιμένει ότι εκεί και είναι μουσουλμανική χώρα, ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι γίνεται με το προσφυγικό, κύριε Ανδριανόπουλε? Κοιτάξτε, εδώ που έχουμε φτάσει είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και είναι δύσκολα διότι δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει. Δεν ακούμε τι λένε οι ζιχαντιστές. Δεν ακούμε τι λένε οι ακραίοι μουσουλμάνοι. Και αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Η Ευρώπη τα κρίνει όλα μέσα από τις δικές της αξίες. Εμείς έχουμε εντεκαταλείψει την κυριαρχία της θρησκείας εδώ και κάποιους αιώνες. Έχουμε περάσει διαφωτισμό. Mm-hmm. Έχουμε μια αξιακή λογική η οποία λέει ανοχή του διαφορετικού, ανοχή της αντίθετης γνώμης. Και πάμε να ερμηνεύσουμε άλλους λαούς και άλλους πολιτισμούς με αυτή τη λογική. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Διότι αυτοί λειτουργούν διαφορετικά. Τι έλεγαν δηλαδή οι τζιχαντιστές που δεν το ακούσαμε, όσο προσεκτικά θα πρέπει? Τι έλεγαν το Φεβρουάριο. Βγήκε ο Αλ-Μπαγκδάτι, ο επικεφαλής του Ισλαμικού Χαλιφάτου, και είπε: θα πλημμυρίσουμε την Ευρώπη με 200 τουλάχιστον χιλιάδες πρόσφυγες, ναι, με σκοπό να την υπονομεύσουμε από μέσα και να αλλάξουμε, να δημιουργήσουμε Ισλαμικό κράτος από μέσα. Το Φεβρουάριο τα είπε. Και μετά το Φεβρουάριο ξεκίνησαν, αν θυμόσαστε, οι τεράστιες αυτές τις ροές προσφύγων. Τι είπετε με αυτό, μισό λεπτό. Πώς διαβρώνουμε την Ευρώπη, την καταλαμβάνουμε και την αλλάζουμε εκ των έσω, σημαίνει τι? Πραγματικά μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να είναι θύματα ούτως ή άλλως των τζιχαντιστών και φεύγουν για να γλιτώσουν. Δεν δημιουργούν καραβάνια δεν προσφύγων. Αυτό. Τι εννοείτε? Ότι είναι όλοι θύματα. Πώς το ξέρετε? Κοιτάξτε, ανάμεσά τους σαφώς και μπορεί να υπάρχουν κάποιοι, το ξέρουμε. Δεν έχετε διαπιστώσει κάτι και εσείς τα μέσα ενημέρωση έχετε κάνει ένα σφάλμα. Δηλαδή. Δηλαδή, βλέπετε μία βάρκα που έχει 50 πρόσφυγες και ψάχνετε να βρείτε τη γυναίκα και τα παιδιά. Και αυτοί μπορεί να είναι 7, 8, 10. Οι άλλοι 40 τους έχετε δει τι είναι? 20 με 30. Αν γίνεται πόλεμος, εμφύλιος και θέλουμε να φύγουμε και να διασωθούμε, πού είναι τα γυναικόπαιδα? Γιατί φεύγουν μόνο 20 άρδες και 30 άρδες? Και αυτοί γιατί φεύγουν συγκεκριμένα και συγκροτημένα προς τη Δύση? Γιατί δεν πάει κανείς σε εύπορες μουσουλμανικές χώρες του Νότου? Γιατί δεν πάει κανείς στη Σαουδική Αραβία, στο Κουβέιτ, στα Εμμυράτα, στο Κατάρ? Γιατί πάνε όλοι στη Δύση? Για εξηγήστε να καταλάβω. Για ποιο λόγο? Ποια είναι η απάντηση που δίνετε σε αυτό? Η απάντηση υπάρχει μέσα στο Κοράνι. Το Κοράνι έχει 93 στίχους, οι οποίοι μιλάνε για την Αλ-Χαϊζίρια, που σημαίνει migration, που σημαίνει μετακίνηση, μετανάστευση. Είναι το παράδειγμα του Μωάμεθ που έφυγε από τη Μέκα και πήγε στη Μεντίνα, όπου εκεί δημιούργησε την Ισλαμική κοινότητα και στη συνέχεια γύρισε πίσω και κατέλαβε τη Μέκα. Και το Κοράνι μέσα δίνει εντολή στους μουσουλμάνους υποχρεωτικά να ακολουθούν την Αχαϊζίρια. Πρέπει να κάνει migration σε χώρες οι οποίες δεν είναι μουσουλμανικές, με την προοπτική να τις καταλάβει, να τις διαβρώσει από μέσα. Εντάξει, αυτό είναι μια ερμηνεία. Μα το λέει το Κοράνι, δεν είναι ερμηνεία. Είναι μια ερμηνεία. Μπορείτε να το μεταφράσετε με διαφορετικό τρόπο. Λεφτά. Το λέει το Κοράνι. Στον χριστιανισμό δεν είναι τουλάχιστον για να διαδώσουν το μήνυμα του χριστιανισμού παντού. Τα λέει το Κοράνι και το λένε τουλάχιστον 72 χαντίδ, δηλαδή θρησκευτικές διδασκαλίες του προφήτη. Προσέξτε. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν είναι το ίδιο? Διότι εμείς αυτά που λέει η Παλαιά Διαθήκη, βασικά γιατί το έχει και η Παλαιά Διαθήκη, τα έχουμε καταλήψει εδώ και 6 αιώνες. Οι άλλοι ζουν με αυτά σήμερα. Εμείς δεν έχουμε σαλαφιστές, δεν έχουμε δηλαδή προγονολάτρες. Δεν επιδιώκουν οι χριστιανοί σήμερα να ζήσουν όπως οι πρώτοι χριστιανοί. Αυτοί το ζουν, το αισθάνονται, το πιστεύουν. Το έχουν σημαία. Αυτό ακριβώς επαγγέλλεται το Ισλαμικό Χαλιφάτο. Το οποίο αυτή την ώρα έχει καταλάβει μια έκταση που είναι περίπου μια μισή φορά η Ελλάδα. Εννοείται δηλαδή ότι όλος αυτός ο όγκος των προσφύγων που δημιουργείται, ή τουλάχιστον σε ένα ποσοστό του, είναι άνθρωποι οι οποίοι εκτελούν ένα σχέδιο? Όχι όλοι, όχι, 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 όχι. Αλλά όταν είσαι Σουνίτης μουσουλμάνος και πιστεύεις και είσαι αφοσιωμένος θρησκευτικά στο Κοράνι, αυτά τα ξέρεις, τα πιστεύεις, τα ενστερνίζεσαι. Δεν μπορείς να τα αγνοήσεις. Άρα δυνάμει μπορεί να κινητοποιηθείς με βάση τις εντολές κάποιου ή με βάση τον τρόπο που κάποιος μπορεί να σε στρατολογήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό δεν το βλέπουμε εμείς στη Δύση με κανένα τρόπο. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και εγώ το δέχομαι ότι δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι έξω από τη λογική μας. Δηλαδή βλέπετε και λέτε, ας πούμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι μόνοι από τους λεγόμενους δυτικούς που έχουν καταλάβει το πρόβλημα είναι μόνο οι Ρώσοι. Οι οποίοι σου λένε ότι δεν μπορείς ποτέ να πολεμήσεις το Ισλαμικό κράτος από τον αέρα, με βόμβες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λύση εκεί. Πρέπει να τους χτυπήσεις από το έδαφος. Αλλά το έδαφος, δεν μπορείς το έδαφος να παρουσιάσεις δυνάμεις δυτικές, ή Ρώσους, ή Αμερικανούς, ή Γάλλους, ή Εγγλέζους. Γιατί? Διότι δεν μπορούν να πολεμήσουν μέσα σε περιοχές που δεν υπάρχει ένας συντεταγμένος εχθρός. Υπάρχουν άμαχοι, υπάρχουν διαφόρων ειδών άνθρωποι. Τι λέει λοιπόν τι λέει η Ρωσία? Θα χρησιμοποιήσω μέσα στη Συρία τον Ασάντ, τις δυνάμεις των Αλεβιτών, οι οποίοι ουσιαστικά είναι μουσουλμάνοι αλλά Αλεβίτες, δεν είναι Σουνίτες, mm-hmm, και οι οποίοι ξέρουν πώς να εντοπίζουν Σουνίτες και πώς να τους
να αντιστρατεύονται στις δικές τους προσπάθειες. Και επίσης λέει, θα χρησιμοποιήσω Ιρανούς, Σιίτες δηλαδή, και θα χρησιμοποιήσω Σιιτικές πολιτοφυλακές από το Ιράκ. Αυτοί μπορούν ευκολότερα να συγκρουστούν με τις Σουνίτες του Χαλιφάτου, γιατί ξέρουν ποιοι είναι, έχουν λιγότερες αναστολές που έχει ο δυτικός που βλέπει μια γυναίκα με ένα παιδάκι και λέει, α, κάτσε να περιμένω. Αλλά η γυναίκα και το παιδάκι είναι ζωσμένοι εκρηκτικά. Και όταν λες περιμένω και πλησιάζεις, σε τυνάει στον αέρα. Ο Σιίτης το ξέρει, το καταλαβαίνει. Δεν πέφτει σε αυτή την παγίδα. Γι' αυτό λέει λοιπόν, λένε οι Ρώσοι, ότι η μόνη λύση που υπάρχει είναι να χρησιμοποιήσουμε δυνάμεις εδάφους, αλλά όχι δυτικούς. Ναι. Όχι χριστιανούς. Εκεί. Τους ίδιους μουσουλμάνους. Εκεί. Εκεί, βεβαίως. Όλο εκεί. Αυτό τώρα που υπάρχει, καταρχάς ακούμε, βλέπουμε τεράστια προσφυγικά κύματα. Χιλιάδες ανθρώπων να φτάνουν κάθε μέρα στα δικά μας τα μέρη και να περνάνε στο κέντρο. Βεβαίως. Ακούμε για. Και ασχολείται η Ευρώπη. Σλίπερς, έχετε δει με τι ασχολείται η Ευρώπη, με το αν τους υποδεχόμαστε καλά. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ η Ευρώπη με το τι θα συμβεί όταν αυτοί πλημμυρίσουν τις δυτικές κοινωνίες. Ο κύριος Γιούκερ μας μιλάει αν έχουμε δημιουργήσει καλές εγκαταστάσεις. Ναι. Τι θα γίνει μετά, δεν ασχολείται κανένα. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να τις αντιμετωπίζουμε όλους αυτούς ως ευθεία απειλή. Έχουμε πολλούς τρόπους να τις αντιμετωπίσουμε. Να σας πω, ένας τρόπος να τους χάρει. Προσπαθούμε να τους ταυτοποιήσουμε να και είναι ακόμη και αυτό δύσκολο. Να σας πω κάτι. Ναι. Έρχεσαι μετανάστης ή πρόσφυγας στη Δύση. Ναι. Γιατί το κάνεις αυτό, διότι για να ξεφύγεις από τις αγριότητες που μιλήσεις. Άρα δέχεσαι και προσδοκάς να ζήσεις κάτω από τις αξίες της Δύσης. Ωραία. Θα ζήσει με αυτές τις αξίες, με αυτούς τους κανόνες. Μα με αυτούς τους κανόνες. Πρόκειται... Όχι. Όχι. Τι κάνουν. Θέλουν να εφαρμόσουν τη Σαρία. Τι εννοώ. Τι εννοώ, να σα πω τι εννοώ. Στη Γαλλία. Ήδη τώρα, όταν περάσουν ένα ποσοστό, αρχίζουν και ζητάνε στα σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη αν εργάζονται μουσουλμάνοι, να μην χειρίζονται ποτά και να μην χειρίζονται χοιρινό. Για ποιο λόγο. Να μην αποκτούν, λέτε, ως... Στο Ντίσελντορφ προχθές. Προχθές, ναι. Μέσα εβδομάδα. Δεν είναι... Σηκώθηκαν οι μουσουλμάνοι και απέτησαν και το πέτυχαν. Να μην γιορτάζεται η χριστιανική γιορτή του Σεν Μάρτιν. Γιατί είναι, λέει, θίγονται δεν είναι καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί, αυτό που λέτε. Ποιο με ποια έννοια. Ναι. Στο όνομα της ενδεχόμενης απειλής. Ναι. Γιατί εσύ μπορεί να με πετεινάξεις στον αέρα αύριο, εγώ σου καταστρατηγώ όλα σου τα δικαιώματα. Ποια δικαιώματα. Μα αν το δικαίωμα το διάνει, εγώ είμαι μουσουλμάνος και θέλω ή είμαι ορθόδοξη και πιστεύω στην τάδε γιορτή. Ναι. Και δεν πρέπει να μου δώσει το δικαίωμα να την πιστέψω, να την γιορτάσω. Πήγαινε σε μια μουσουλμανική χώρα και πες ότι όταν ο Χότζας ανεβαίνει πάνω στο μιναρέ και τραγουδάει, προσβάλλονται χριστιανικές μου αξίες. Πήγαινε και πες του. Αν βγεις από εκεί που τύπησε το κεφάλι σου στη θέση του, θα σου πω μπράβο. Ναι, αυτό όμως ζητάτε όμως να κάνουμε βήματα πίσω. Όχι, δεν είπα να κάνουμε να τα κόψουμε ίδια. Λίγο, να κάνουμε εκτόσεις στον ανθρωπισμό μας. Να κρατήσουμε. Στην πρόοδο που έχει κάνει ο δυτικός κόσμος. Να κρατήσουμε αυτές τις αρχές, λέω. Εμείς πιστεύουμε στην ανοχή. Πιστεύουμε σε μια αξιακή κοινωνία στην οποία υπάρχουν δημοκρατικές αρχές. Δεν μπορεί να μου επιβάλλει μια μειονότητα τις δικές της αξίες και τις δικές της αρχές. Έρχεται σε μένα. Θα πρέπει να ζήσει με τις δικές μου αξίες και τις δικές μου αρχές. Μην έρθει. Mm-hmm. Η Αυστραλία έχει μια σωστή πολιτική σε αυτό. Είπε ο πρωθυπουργός της ότι κοιτάξτε, δεχόμαστε μετανάστες, δεχόμαστε οικονομικούς πρόσφυγες, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα υπακούν και θα δέχονται τους δικούς μας κανόνες και τις δικές μας αξίες. Διαφορετικά, θα γυρίσουν πίσω. Δεν τους υποχρεώνει κανείς να έρθουν. Με ποια λογική θα έρθει ο άλλος εδώ και θα προσαρμόσω εγώ, δηλαδή θα ενσωματώσω εγώ τις δικές μου αξίες στις αξίες του εισερχομένου. Και όχι ο εισερχόμενος στις αξίες τις δικές μου. Ποια είναι η λογική αυτή. Για εξηγήστε μου να καταλάβω. Δεν είναι λίγο τι? Ακραία η λογική γιατί αυτή. Γιατί είναι ακραία. Θα τολμήσω γιατί να χρησιμοποιήσω ακραία? Ακόμη και τον όρο φασιστική. Γιατί? Δηλαδή σου σταματάω τη ζωή, σου ορίζω γιατί? Εγώ τι θα πιστεύεις και τι όχι. Μα η Ευρώπη έχει πολεμήσει... Δηλαδή σε πολεμάω με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια τρομοκρατία. Η Ευρώπη πολέμησε αιώνες για να κατακτήσει τον διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας και να κατακτήσει αυτές τις αρχές και τις αξίες. Ναι. Θα τις χάσει τώρα. Μάλιστα. Από την εισβολή μεταναστών και προσφύγων. Κοιτάξτε αυτό το βιβλίο της Ότης 30 φίλου. Ρίξτε το μια ματιά. Mm-hmm. Πολυπολιτισμικό ήταν. Ενσωμάτωση αφοσίωση είναι. Είναι εξαιρετικό. Ναι. Τα αναλύει πάρα πολύ ωραία και από μια φιλοσοφική και πολιτική mm-hmm. πλευρά. Που δεν μπορούσε να πει κανείς ότι η Ότης 30 φίλου είναι ακροδεξιά. Mm-hmm. Λοιπόν. Αλλά είναι αυτή η λογική. Και δεν ξέρω αν το έχω δώσει το δικό μου το βιβλίο τελευταίο. Όχι, να μου το αφήσετε. Η οργή του Ισλάμ και η φανατική της Τζιχάδ. Αυτό βγήκε το Μάρτιο. Άρα δεν έγινε μετά. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Θα ήθελα πολύ να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Θα σας ξανακαλέσω. Να είστε καλά. Απλά βλέπω ότι ο χρόνος έχει περάσει. Κάποια στιγμή θα συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή. Να είστε καλά. Πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει τώρα στη Μυτιλίνη, εκεί όπου σπέβδουν για να προσφέρουν εθελοντική εργασία άνθρωποι από όλο τον πλανήτη. Κάποιοι από αυτούς έχουν προχωρήσει σε κάποιες πατέντες που πραγματικά βοηθούν τους πρόσφυγες που φτάνουν εκεί, ακόμη και στο να βγουν στεγνοί μέσα από τη θάλασσα. Για να δούμε λίγο τι γίνεται και να μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Μητριτσάκη, που είναι στη σύνδεσή μας. Καλημέρα σας, κύριε Μητριτσάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Να μας πείτε λοιπόν τι έχετε κάνει εσείς εκεί. Λοιπόν, εδώ καθημερινά έρχονται δεκάδες βάρκες από απέναντι. Μέσα βρίσκονται άνθρωποι φοβισμένοι. Εννοείται πως είναι υπεράριθμες, υπερβολικά υπεράριθμες οι βάρκες. Είναι κακής ποιότητας. Και με καλό καιρό έρχονται οριακά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όταν χαλάσει ο καιρός. Είμαστε έτοιμοι να τους δεχτούμε και να τους βοηθήσουμε να φτάσουν με ασφάλεια στη ξηρά. Τι είναι λοιπόν αυτό που φτιάξατε και το οποίο βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας? Είναι σαν πλωτή εξέδρα αυτό. Ναι, θα δείξουμε τώρα αυτή την πλωτή εξέδρα. Τα παιδιά θα περπατήσουν λίγο. Τι πρόβλημα είχαμε? Περπάτησε λίγο, Εύα, Βασίλη, ανεβείτε λίγο μία βόλτα. Λοιπόν, τι πρόβλημα είχαμε? Σταματούσαν πιο μακριά οι βάρκες. Το νερό είναι παγωμένο. Έχει μέσα ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι προετοιμασμένοι να έρθουν σε επαφή με το νερό. Μητέρες με βρέφη από 15 ημερών έχουμε συναντήσει έως μερικών μηνών. Και έτσι αναγκαζόντουσαν να πέφτουν στο νερό. Είναι βραχώδης περιοχή. Πολλές φορές ήταν σημεία που δεν πατούσαν, ακόμα και 10 μέτρα από την ακτή. Αυτό λοιπόν έπρεπε να το λύσουν. Υποδομές φυσικά δεν υπάρχουν. Οπότε οι ναυαγοσώσεις, όπως βλέπετε, όπως βλέπετε και την Εύα, φοράνε ειδικές καταδυτικές στολές και μπαίνουν μέσα στο νερό και παίρνουν τις βάρκες. Και μετά τις καθοδηγούν μέχρι αυτή την πλωτή εξέδρα. Τι είναι αυτό? Βλέπετε δύο μαύρες βάρκες στο πλάνο σας. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Φαίνονται, φαίνονται, πράγματι. Αυτές είναι οι καλές βάρκες οι οποίες μεταφέρουν. Σε αυτή η οποία είναι περίπου 15 ατόμων, φανταστείτε ότι έχουν πάνω 60 άτομα, 70. Αυτό που λέμε απλά, σαν τα σταφύλια κρέμονται δεξιά-αριστερά. Πολλές φορές πέφτουν στο νερό, μια κατάσταση τραγική. Εμείς λοιπόν αυτές τις χρησιμοποιούμε πάλι προς όφελός τους. Και έτσι την γυρίζουμε ανάποδα, έχουν από μέσα τα πατώματά τους και τις σταθεροποιούμε, να μπορέσουν να προσεγγίσουμε και να κολλήσουμε σε αυτές τη βάρκα τους, να μπορούν να βγουν με το νερό. Γιατί σας λέω, η κατάσταση είναι δραματική, είναι ώρες πάνω στη βάρκα, 2-3 ώρες. Είναι βρεγμένοι πολλές φορές ή ενώ είναι στεγνή και είναι παγωμένη, πρέπει να βγουν μέσα στο νερό. Λοιπόν, με μία απλή κίνηση, απλή. Εν πάση περιπτώσει, σκεφτήκατε λογικά, φτιάξατε κάτι που πραγματικά βοηθάει τους ανθρώπους. Πόσοι εθελοντές είστε τώρα στο νησί, έχετε εικόνα? Εμείς σαν Lifeguard, σαν την εθελοντική ομάδα της Lifeguard Ελλάς, ήρθαμε ως πρώτοι Έλληνες, πριν δεν υπήρχαν άλλοι ναυαγοσώστες, με 12-μελή ομάδα πλήρως εξοπλισμένη. Και στήσαμε τρεις βάσεις που βοηθάμε. Ωστόσο, έχουν έρθει και άλλοι ναυαγοσώστες. Αυτή τη στιγμή είναι, μπορώ να πω, γύρω στους 20-25 μαζί με εμάς. Έχουν έρθει και από το εξωτερικό, έχουν έρθει και από Ιρλανδία. Και τα συγχαρητήριά μας, χάρηκα πολύ που τα είπαμε και ακόμη περισσότερο για τις κινήσεις σας εκεί. Πραγματικά εξαιρετικά χρήσιμο αυτό το οποίο φτιάξατε, η πλωτή εξέδρα που φτιάξατε. Να είστε καλά. Πάμε ξανά στη Δέσποινα Μανδελενάκη να δούμε τελευταίες ειδήσεις από την επίθεση στο Μάλι. Τα έρχονται συνεχώς πληροφορίες. Αυτή τη φορά λένε ότι τελικά ήταν 10 οι ένοπλοι οι οποίοι εισέβαλαν μέσα στο ξενοδοχείο και κρατούν 170 ανθρώπους ομήρους. Και μάλιστα όταν μπήκαν μέσα και ξεκίνησε η επίθεση, φώναξαν ο Αλλά είναι μεγάλος. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Πρόκειται για τζιχαντιστές. Όπως λέγεται, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί. Ενώ να σας πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στην Αμβέρσα κενώθηκαν 3 σχολεία γιατί υπήρχε τρομοκρατική απειλή, απειλή για βόμβα και τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για το ότι η χώρα αντλεί έσοδα από τον τουρισμό της. Και αποφασίσαμε να καλέσουμε έναν γιατρό κοντά μας να μας μιλήσει για το τι δυνατότητες έχει η χώρα και πώς πηγαίνει ο τουρισμός αυτή την εποχή. Θα μου πεις, γιατρό? Ναι, γιατρό, γιατί ένα από τα κομμάτια του τουρισμού που έρχονται στη χώρα μας, ένας από τους πυλώνες, είναι αυτός της ιατρικής, του ιατρικού τουρισμού. Και ο κύριος Πάντος που είναι κοντά μας, καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντίνο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πάντος είναι γυναικολόγος και είναι εξειδικευμένος στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Ο τουρισμός λοιπόν, ο ιατρικός στη χώρα μας, ανθεί τα τελευταία χρόνια και έχει να κάνει με την υποβοηθούμενη γονιμότητα. Δηλαδή, έρχονται στη χώρα μας για να κάνουν παιδιά οι ξένοι, και γιατί? Έρχονται αυτή τη στιγμή από 34 χώρες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και η Αγγλία και οι ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία,
ζευγάρια τα οποία είναι ταλαιπωρημένα στη χώρα τους, τα οποία έχουν μάθει για τις καλές υπηρεσίες που προσφέρουμε εδώ στην Ελλάδα, έρχονται ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να αποκτήσουν ένα παιδί, ταλαιπωρημένα ζευγάρια. Μπορούμε εμείς εξατομικεύοντας τις προσπάθειες στο ιδιαίτερο πρόβλημα του κάθε ζευγαριού, να τα βοηθήσουμε όντως να αποκτήσουν παιδί. 34 χώρες του εξωτερικού. Ακριβώς. Είναι και η νομοθεσία που τους οδηγεί στη χώρα μας. Ένας από τους λόγους είναι η καλή επιτυχία. Ένας άλλος λόγος είναι σε διάφορες χώρες όντως η νομοθεσία απαγορεύει κάποιες τεχνικές όπως η δωρεά οαερίων που επιτρέπεται στην Ελλάδα, οπότε ο ευέλικτος ελληνικός νόμος όντως βοηθάει σε αυτό το τομέα. Είναι επίσης το κόστος. Το κόστος στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, που εκεί είναι 4-5 φορές πιο ακριβά από ότι στην Ελλάδα, αλλά κυρίως είναι η επιτυχία. Τα ζευγάρια αυτά έρχονται για να αποκτήσουν παιδάκι με τον πιο εύκολο το καταφέρνουν. Τρόπο. Το καταφέρνουν. Τι ποσοστό επιτυχίας έχουμε? Περίπου στο 50% μία στις δύο γυναίκες που είναι κάτω των 40 ετών αποκτούν παιδάκι με την πρώτη τους προσπάθεια. Αυτά τα ζευγάρια έρχονται στην Ελλάδα, αφενός κάθονται και προσφέρουν και σε άλλους τομείς οικονομίας, όπως τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια. Δηλαδή, πόσο καιρό ένα ζευγάρι που αποφασίζει να έρθει στην Ελλάδα για να αποκτήσει παιδί, πόσο καιρό θα χρειαστεί να μείνει εδώ, υπό ποιες προϋποθέσεις έρχεται? Νοικιάζει σπίτι και μένει σε ένα νοσοκομείο, σε μια ιδιωτική κλινική? Τι γίνεται? Υπάρχουν άτομα που βοηθούν αυτά τα ζευγάρια του ξενοδοχείου να πάνε στο ξενοδοχείο που θα μείνουν, που τα συνοδεύουν. Υπάρχουν αυτά τα ζευγάρια εκτός από την εμβριομεταφορά και την εξωματική που θα υποστούν, μένουν επιπλέον 10 μέρες, 15 μέρες σε νησί όπως η Σαντορίνη ή σε κάποια άλλα νησιά της Ελλάδας, προσφέροντας σε αυτό που λέμε τον τουρισμό. Πάρα πολλά από αυτά τα ζευγάρια επανέρχονται για να βαφτίσουν το παιδί τους στην Ελλάδα. Το έχουν τάξει το παιδί στην Τίνο, έρχονται στην Τίνο, ελληνικής από διασπορά. Άρα τα ωφέλη είναι σημαντικά πραγματικά. Πάρα πολλά από αυτά τα ζευγάρια έρχονται κυρίως από ξένους, χωρίς να είναι ελληνικής καταγωγής, μόνο και μόνο να δουν το κέντρο ή τον γιατρό που τους βοήθησε να αποκτήσουν το ιδιαίτερο παιδί. Οπότε αυτά τα ζευγάρια θα έρθουν και 2 και 3 φορές στην Ελλάδα. Κυρίως όμως προσφέρουν στις καλές ειδήσεις. Δηλαδή είναι καλές ειδήσεις που προσφέρει η χώρα μας στο εξωτερικό. Και εκεί νομίζω είναι η μεγάλη συμβουλή αυτού που λέμε ιατρικού τουρισμού. Υπάρχει θέμα πάντως έτσι με την γονιμότητα των ζευγαριών. Υπάρχει είναι θέμα. Πολλοί που ζητούν βοήθεια ιατρική προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν το παιδί. Είναι περίπου 200-250.000 τα ζευγάρια στην Ελλάδα που έχουν πρόβλημα υπογονιμότητας και προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε με τον πιο απλό τρόπο και μετά πάμε σε σύνθετες διαδικασίες όπως η εξωματική. Μπορείτε να μας δώσετε λιγάκι. Θέλω να δω και τι ερωτήσεις έρχονται από τον κόσμο, αλλά μπορείτε να μας δώσετε λίγο τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι εύκολο να κάνουν παιδί. Δηλαδή, με την πρώτη βοήθεια, με την πρώτη προσπάθεια μπορούν να κάνουν παιδί. Ποιες γυναίκες είναι αυτές? Είναι νέες γυναίκες. Μέχρι πόσο? Έως την ηλικία των 40. Όσο πιο νέα είναι η γυναίκα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να πετύχει εγκυμοσύνη. Γυναίκες που δεν έχει ταλαιπωρηθεί η μήτρα τους με αποξέσεις, με εκτρώσεις, με επεμβάσεις. Όταν υπάρχει το σπέρμα να είναι καλής ποιότητας, όταν δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη, υδροσάλπιγα ή κάποιο άλλο πρόβλημα που να μειώνει την πιθανότητα επιτυχίας. Μεγάλη μάστιγα όμως και μεγάλο πρόβλημα στην εποχή μας είναι η ηλικία της γυναίκας. Η ηλικία. Η ηλικία, διότι οι γυναίκες που έχουν ασχοληθεί με το επάγγελμά τους, με την καριέρα τους, έχουν ασχοληθεί με άλλα πράγματα στη ζωή τους και έρχονται μετά στα 45 τους χρόνια, λέγοντας πλέον τα έχω καταφέρει όλα τα υπόλοιπα, ας κάνουμε και ένα παιδί. Τότε όμως είναι ήδη αργά για πολλές από αυτές έχετε τις γυναίκες. Χρόνο, θα μου πεις, κάθε γυναίκα είναι διαφορετική περίπτωση, αλλά έχετε μια οδηγία προς τις γυναίκες που μας παρακολουθούν? Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Εντάξει, όσο πιο νωρίς, αλλά. Και μπορεί να το κάνουν την οικογένειά τους να την ολοκληρώσουν ταυτόχρονα με οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια, είτε επαγγελματική είτε στην καριέρα τους που ασχολούνται. Αυτή η μάστιγα της ηλικίας δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και το εξωτερικό. Πάρα πολλά ζευγάρια από το εξωτερικό έρχονται για δωρεά οαερίων. Γιατί? Διότι η ηλικία της γυναίκας πλέον είναι απαγορευτική για να κάνουμε τα δικά τους αέρια. Κύριε Πάντο, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Τουλάχιστον ας ελπίσουμε ο ιατρικός τουρισμός να ξερασπώσει λίγο τη χώρα και οικονομικά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα σας πάμε για μια βόλτα μέχρι το Πήλιο, μέχρι τη Ζαγορά. Ο Δήμαρχος της Ζαγοράς, ο κύριος Κουτσάφτης, είναι στη γραμμή μας. Δήμαρχε, έχετε γιορτή το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Έχουμε Biennale γεύσεων, δράσεων. Biennale ή Μιλανάλε. Μιλανάλε. Μόνο που η γιορτή γίνεται στο Βόλο, η έκθεση είναι στο Βόλο, στο Ξενία, για να μαζευτούν όλοι εκεί από το Πήλιο, οι εκπρόσωποι. Αλλά και ο Βόλος κούκλος είναι, δεν τα συζητάμε. Μια χαρά, και είναι και καιρός καταπληκτικός.
και έχουμε τα πάντα για να προσφέρουμε στους φίλους μας. Τι θα δει κάποιος που θα έρθει στη γιορτή, πείτε μας. Καταρχήν θα γίνει 3 περίπτερα, 4 περίπτερα, όπου υπάρχουν επαγγελματίες που παρουσιάζουν τα προϊόντα τους, υπάρχουν ξενοδόχοι που παρουσιάζουν τις επιχειρήσεις τους, υπάρχουν εστιατόρες που παρουσιάζουν τα εστιατόρια και τις ταβέρνες τους. Θα μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι εξειδικευμένοι για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Και θα έχουμε και πολύ εξειδικευμένους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν. Από τουρισμό πώς πάτε, Δημαρχέ, πέρα από το. Από τουρισμό, λέω, πέρα από τη γιορτή του Σαββατοκυριακού. Ο τουρισμός πώς πάει στο Πηλίο. Φέτος ήταν καλά, ήταν μια καλή χρονιά. Με όλα τα προβλήματα που είχε, τέλος πάντων. Ναι, εσείς είστε και χειμωνιάτικος προορισμός, γι' αυτό ρωτάω. Ο χειμωνιάτικος τα τριήμερα και τα διήμερα και τα Σαββατοκύριακα είναι σχετικά καλός. Μάλιστα. Περιμένουμε το χιόνι όμως τώρα. Για να μπορέσει να δουλέψει το χιονοδρομικό και να μας βοηθήσει. Πείτε μου, οι τιμές στα δωμάτια πώς είναι τώρα, έχετε εικόνα? Δεν έχω ακριβώς εικόνα, αλλά είναι πολύ, είναι η σεζόν εκτός σεζόν και είναι πάρα πολύ καλές τιμές. Αυτό ξέρω. Λοιπόν, να είστε καλά, θα έρθουμε. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Γεια σας. Τα ξαναλέμε. Διάλειμμα και ερχόμαστε κοντά σας σε πολύ λίγα λεπτά πάλι. Να σας πούμε ποιοι έχουν καινούριο τάμπλετ. Ο Ηλίας Μπούφης και η Σοφία Μοσχοπούλου και μπράβο με γεια σας, παιδιά. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μας σήμερα. Ευχαριστούμε και εσάς που από το σπίτι μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 10. Οπότε καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα πάρα πολύ ωραίο, καταπληκτικό Σαββατοκύριακο να περάσουμε όλοι. Γεια σας, να είστε όλοι καλά και το καλό θα νικήσει.